κύριοι Δήμαρχοι Κορισίων και Παρδιών, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, κύριε Εκπρόσωπε των Φορέων, έχουμε την τιμή να έχουμε στην Κέρκυρα με την αφορμή της 5ης Ιουνίου της Παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, κύριο Μιχάλη Δεκτερή. Ο κύριος Δεκτερής είναι γνωστός ανά το Πανελλήνιο για την θητεία του ως Πρόεδρος στο 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το τμήμα το οποίο ο ίδιος έχει ιδρύσει, το λεγόμενο Περιβαλλοντικό Τμήμα, και με το οποίο έθεσε τα θεμέλια της νομολογίας η οποία σήμερα ισχύει στην Ελλάδα και η οποία κατέχει την πρωτοπορία σε όλη την Ευρώπη για την σημασία της και για την αξία για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι εξαιρετική τιμή για μας το γεγονός ότι εξασφαλίσαμε την εδώ παρουσία στο διάστημα αυτό και μάλιστα ήταν πολύ ουσιαστική η παρουσία του, γιατί ολοκληρώθηκε όλο το πρόγραμμα. Έγινε κυρίως επιτόπια μελέτη των ζητημάτων που απασχολούν την Κέρκυρα, των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Την φροντίδα για τις εκδηλώσεις αυτές είχε η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας και ανταποκρίθηκαν και πλαισίωσαν τις εκδηλώσεις. Αφενός μεν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων, οι Δήμοι Κορισίων, Εσφαιρίων, Παρελίων και Παξών, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, το Επιμελητήριο Κέρκυρας, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και το Σωματείο Συνοριοφυλάκων, και όλοι τους ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια την οποία προσέφεραν στην πραγμάτωση των εκδηλώσεων και κυρίως της ημερίδας που θα αρχίσει σε λίγο. Πριν από αυτό θα μου επιτρέψετε για λίγο να διαβάσω μηνύματα που στείλανε οι βουλευτές της Κέρκυρας. Να ξεκινήσουμε με τη σειρά. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, προς την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας: ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σας να παρευρεθώ στις εκδηλώσεις σας. Δυστυχώς όμως τούτο δεν είναι εφικτό λόγω ανηλυμένων προχρώσεων στην Αθήνα. Με χαρά και αυτοίων ενεργών πολιτών, όπως ευαισθησία, δυναμισμό, θέληση, αποτελεσματικότητα, εύχομαι να συνεχίσετε με σύνολο κτλ. Με εκτίμηση Νίκος Γεωργιάδης, βουλευτής Κέρκυρας. Ο κύριος Νίκος Δένδιας επίσης έστειλε μήνυμα: αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση παρακολουθήσεων μιλία που διοργανώνεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να παραστώ καθώς θα βρίσκομαι στην Αθήνα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες σας τις πρωτοβουλίες. Καθώς επίσης η βουλευτής κυρία Αγγελική Γκερέκου έστειλε το μήνυμα: τα χρήζουν ιδιαίτερης προσέγγισης και τα λοιπά, ως εκπλήθειο εκδηλώσεις αντισημερινή δεν μπορούν παρά να χαρακτηριστούν άκρως ωφέλιμες και άρα απαραίτητες προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Με τις πιο θερμές ευχές μου για την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης, Άντζελα Γκερέκου, βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το σημείο, και αφού πούμε ότι δεν θα γίνουν άλλοι χαιρετισμοί, έτσι εννοείται ότι όλοι θα θέλανε να τοποθετηθούν, αλλά θα έχουμε ευκαιρία στη συνέχεια της συζήτησης και των τοποθετήσεων όποιος θέλει να τοποθετηθεί, θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας, κύριο Δημήτρη Φαναριώτη, να καλωσορίσει τον κύριο Πρόεδρο και να κάνει την εισαγωγή στη σημερινή ημέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους καταφέρατε και ήρθατε απόψε και όσους με τις δύο προηγούμενες μέρες, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Δεκλερή για την περιήγηση που καταφέραμε και έγινε να δει τόσα πολλά μέρη, ελπίζω να μην το κουράσαμε. Μόνο και μόνο στη συζήτηση απάνω, έτσι, συντώντας απλά για τα θέματά μας, σας πληροφορώ ότι ήδη μας έχει δώσει κάποιες συμβουλές, κυρίως νομικής φύσης, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δηλαδή σε τόσο σε βάθος, οι οποίες πιστεύω ότι σε κάποια από τα θέματα τα οποία εκκρεμούν θα βοηθηθούμε να βρούμε τη λύση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε πολύ σημαντικό την εγγραφή μας στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος, το οποίο και στηρίζουμε, διότι, για να μην μακρηγορώ, είμαστε μια οργάνωση της μαχόμενης οικολογίας και θέλω να πω ότι ένας από τους πιο μαχόμενους οικολόγους στη νεωτέρα ιστορία της Ελλάδας ήταν ο κ. Δεκλερής.
Γι' αυτό λοιπόν τις δυνατότητες που έχουμε για να προασπίσουμε το περιβάλλον στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επειδή ο άνθρωπος αυτός έδωσε τις βάσεις και κυριολεκτικά μας άνοιξε το μυαλό ώστε να καταλάβουμε τις έννοιες αυτές, που πολλοί από το Θατρακού Σκυλονίου να λέει ότι πολλοί από αυτούς που μας κυβερνάνε δεν έχουν καν δυνατότητα να καταλάβουν την αξία αυτών των νομοθεσιών που έχουν θεσπιστεί. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Και έχουμε να πούμε και για δύο επίτιμα μέλη, αλλά θα το πούμε καλύτερα μετά, στη δεύτερη φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Δεκλερή, να περάσουμε πλέον στην ουσία της απόψινης εκδήλωσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας για την τόσο φιλόξενη προσφορά εδώ του χώρου και τη διευθύντρια την κυρία Εμιλάσσα ιδιαίτερα, και σίγουρα ελπίζω ότι θα μπορέσει με καλό τρόπο να διεκπαιρεωθεί η απόψινη ημερίδα. Ο πρόεδρος κύριος Δεκλερής θα λάβει το λόγο αφού πρώτα διαβαστεί το βιογραφικό του. Ο Μιχαήλ Δεκλερής σπούδασε νομικά και κοινωνικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Λονδίνου και Yale των ΗΠΑ, ως υπότροφος και διδάκτορας νομικής σχολής του Yale. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 1958 έως το 1999 και αντιπρόεδρος και πρόεδρος του 5ου τμήματος κατά την δεκαετία 1990-1999. Οπότε το δικαστήριο αυτό διαμόρφωσε την πρωτοποριακή και πλούσια νομολογία του για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη. Ασχολήθηκε επί πολλά χρόνια με την επιστήμη των συστημάτων μεγάλης κλίμακας και δίδαξε σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημιδαπής και αλλοδαπής. Ίδρυσε την Ελληνική Ομάδα Συστημάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συστημάτων με έδρα το Παρίσι. Διετέλεσε επί πολλά έτη καθηγητής δημόσιας πολιτικής στην Εθνική Σχολή Δημοσίας Δικήσεως. Δίδαξε επίσης τα περιβαλλοντικά συστήματα στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου και ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορ για την προσφορά του σε συστημική και περιβαλλοντική επιστήμη. Τιμήθηκε με βραβεία και διακρίσεις για το εθνικό έργο του στην προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων και το Χρυσό Μετάλλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ίδρυσε το 1999 το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, του οποίου είναι και πρόεδρος. Εξετέλεσε σημαντικές κρατικές αποστολές ως εμπειρογνώμος στο Κυπριακό, στη Διεθνή Διάσκεψη του Ρίου για τον Περιβάλλον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, συμμετείχε στη Διεθνή Διάσκεψη της Κώσταρικα του 2002, στο Παγκόσμιο Συμπόσιο Ανωτάτων Δικαστών για το Περιβάλλον στο Johannesburg του 2002 και στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ανωτάτων Δικαστικών τη UNEP στο Ναϊρόμπι το 2003. Έγραψε βιβλία και άρθρα, μεταξύ των οποίων The Process of Reaction to Crisis Situations, Εξέλιξη και Εξαναγκασμό στο Σύγχρονο Κράτος, Συστημική Θεωρία Διοίκησης Συστημάτων, Handbook of System Science Toward Expert Government, Δίκαιο Βιωσίμα Αναπτύξεως, Εισαγωγή στη Βιώσιμη Πολιτεία και άλλα. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος κύριος Δεκλερής έχει το λόγο για να αναπτύξει το θέμα η σημασία των σιώνων σε ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Εμπρότης, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τους οργανωτάς αυτής της ημερίδας. Την ιδιαίτερη ευχαρίστησή μου που είμαι στην Κέρκυρα, θα το επαναλάβω και άλλη μια φορά, για μένα η Κέρκυρα είναι σαν τη Σύρα που είναι η πατρίδα μου. Είναι νησιά που δεν έχουν απλώς φυσικό περιβάλλον, έχουν πολιτιστικό κεφάλαιο και φυσικό κεφάλαιο που είναι αλληλένδετα. Μια μακρά παράδοση και σε αυτούς τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι πιο λεπτά και χρήζουν περισσότερη σημασία. Χρησιμοποίησα λοιπόν ήδη τον όρο που είναι γνωστό στο όλοι, προστασία του περιβάλλοντος. Τι είναι η προστασία του περιβάλλοντος? Για πολλά χρόνια και νομίζω αρκετοί και σήμερα ακόμα νομίζουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια τάση που έχουν ορισμένοι νεορομαντικοί φυσιολάτρες, με τη φύση και την προστατεύουμε για τη φύση. Βέβαια αυτή είναι καλή. Αυτό βέβαια ενέχει, έχει κάποιο ποσοστό αληθείας, αλλά είναι πολύ ισχνών για να εξηγήσει τις διαστάσεις του προβλήματος. Πρέπει λοιπόν πρώτα να εξηγήσουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ούτε θέμα αισθητικής, ούτε θέμα στάσεως ζωής. Στην εποχή μας είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Δηλαδή ο πολιτισμός σήμερα
αφού ακολούθησε μία τροχιάν η οποία θεωρείται ανωδική μέχρι πρώτους, και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι τη θεωρούν και δεδομένη ότι θα είναι ανωδική και στο μέλλον, από ένα σημείο και πέρα ενεφάλισε καθαρά συμπτώματα, όπως λέμε εμείς, εντροπίας. Σταμάτησε και άρχισε να αποσυντήθεται το σύστημα. Αυτό εξεδηλώθη με τη μορφή παγκοσμίου, πλανητικής οικολογικής κρίσης, την οποία τα συμπτώματα δεν χρειάζεται να επαναλάβω, είναι στο επίπεδο της ενημερώσεως, με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Είναι σε επίπεδο πλέον του αναγνωστικού κοινού. Το ξέρει ότι υπάρχει ένα πλανητικό, υπάρχει πλανητική κρίση. Ή στο παρελθόν η γη εξετέθησε κινδύνους από πολλούς λόγους που δεν είχαν να κάνουν με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος συμμετείχε στους κινδύνους αυτούς. Αλλά για πρώτη φορά η γη εκτίθεται στον κίνδυνο της καταστροφής από τις πράξεις του ίδιου του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να θυμούμεθα. Είναι για πρώτη φορά στην πορεία του που ο ίδιος με τη δράση του προκαλεί μέχρι τη στιγμή την αποσταθεροποίηση του συστήματος με ορατό τον κίνδυνο της καταστροφής. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε, παίζονται στο κομπιούτερ, τρέχουν όπως λέμε στο κομπιούτερ, κάπου 8 σενάρια καταστροφής. Τα οποία αρχίζουν από ένα μείζον οικονομικό κράχ. Υπάρχει άποψη ότι όλο αυτό το μπουμ που συμβαίνει είναι μια τεράστια φούσκα η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος και φτάνει μέχρι το σενάριο της φυσικής καταστροφής, έτσι του πλανήτη. Επομένως, το θέμα είναι βαθύτερο. Και πρέπει στην αρχή να πούμε μερική, να δώσουμε μερική εισαγωγική πληροφόρηση για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Για τη σημασία του προβλήματος σας λέω τούτο. Ας μην πάμε μακριά τι θα γίνει στο Ρίο ή τι θα γίνει στην Αφρική ή τι θα γίνει στο... Ας πάρουμε εδώ αυτά τα τοπικά. Δύο μέρες που είμαι έκανα μια βόλτα εκεί πίσω και κατάλαβα ότι υπάρχουν μερικά προβλήματα. Ας τα πάρουμε. Ας πάρουμε πρώτα από αυτό το εξαίρετο οικοσύστημα που επισκέφθηκα, τη λίμνη των Κορυφαίων. Ένα σπάνιο πράγμα, δεν ξέρω αν έχουν επίγνωση όλοι τη σπανιότητά του, να έχει τον υγροβιότοπο να συντρέχει με ένα σύστημα αμμωθινών που έχει εξαφανιστεί από την Ελλάδα και το θαλάσσιο, το παρακείμενο σύστημα. Αυτό το σύνολο δεν είναι συχνό στην ελληνική φύση. Υπήρχε κάποτε πολλά, αλλά έχουν καταστραφεί αυτά από την αλόγιστη συμπεριφορά του ανθρώπου. Λοιπόν, εκεί τίθεται το ερώτημα. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι θα το αναπτύξουμε και αυτό πέρα. Ανάπτυξη στην Ελλάδα θεωρείται το. Τώρα με τον ίδιο ζήλο που μιλάμε για το περιβάλλον, πριν από 4 δεκαετίες μιλούσε για την ανάπτυξη. Ήταν νερό πράγμα η ανάπτυξη. Η έννοια της αξιοποιήσεως. Έχουμε αφήσει να την αξιοποιήσουμε κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που λένε ότι αυτό μόλις το επισκέπτεται πρέπει να αξιοποιηθεί. Με διάφορους τρόπους. Τίποτα. Εκείνοι είναι ξενοδοχικές μονάδες, άλλοι θέλουν γήπεδα γκολφ, θέλουν διάφορα πράγματα. Με κίνητρο πάντοτε βέβαια την οικονομική πρόσοδο. Γιατί η αντίληψη της αναπτύξεως, αυτό είναι το καινούργιο πράγμα, στην Ελλάδα που δεν ήταν ποτέ χώρα προσανατολισμένη προς τις υλικές αξίες. Αυτό να το λαμβάνουμε το κόσμο. Λοιπόν, η αντίληψη της αναπτύξεως ταυτίζεται ακόμα με την εξόρυξη πλούτου. Αναπτύσσεις άμα βγάλεις πλούτο. Θα μου πείτε, πάντοτε δεν είχαν τον πλούτο οι άνθρωποι. Εγώ λέω, ναι βέβαια, ο πλούτος υπήρχε πάντοτε εκεί. Αλλά υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά, κυρίες και κύριοι, να το προσέξετε. Ο πλούτος ήταν εκεί και άλλαζε απλώς χέρια. Το νέο που είναι σήμερα είναι ότι υπήρξε μια αντίληψη ότι εάν εφαρμόσεις επιστήμη και τεχνολογία μπορείς να εξορίσεις συνέχεια, αβέρτα από δεύτερης, από τη γη πλούτου. Αυτή είναι η καταστροφική αντίληψη. Και ότι υπήρχε ο πλούτος στα χέρια των Κινέζων και θέλησαν να τον πάρουν οι Μογγόλοι ή υπήρχε στα χέρια αυτών και τον πήραν ο απικιοκράτης, αυτό το αντιλαμβανόμεθα, έτσι. Άλλαζε χέρια ο πλούτος. Αλλά σήμερα υπόσχεται αυτή η θεωρία του προστατευτούμε ότι όχι, δεν τα είδαμε καλά τα πράγματα αυτά. Μπορεί, αν εφαρμόσουμε την οικονομική επιστήμη εντός εισαγωγικών, λέω εγώ για την επιστήμη, τεχνολογία, όλοι θα γίνουν πλούσιοι. Αυτή λοιπόν η αντίληψη είναι εκείνη η οποία επέφερε την κρίση. Διότι αυτό βεβαίως δεν είναι σωστή άποψη. Εδώ έχω μερικές διαφάνειες που πρέπει να προσέξουμε. Αυτή λοιπόν η θεωρία της αναπτύξεως πρωτοφανής στην ιστορία, ο
ότι όλοι θα γίνουν πλούσιοι. Ακόμα εξακολουθούν, υπάρχουν αμετανόητοι. Διαβάζω βιβλία που επιχειρηματολογούν γιατί η εξόρυξη πλούτου είναι επιθυμητή και χρήσιμη. Βέβαια, οι πρόγονοι μας είχαν μια σιδηρά λογική και θα μια τέτοια πρόταση θα συνεισδύτω με ολιγόλοπη απόκριση. Θα τους έλεγαν, είναι πεπερασμένοι οι πόροι μας ναι ιού. Είναι πεπερασμένοι, περιορισμένοι. Πώς εσύ από πεπερασμένους πόρους θα βγάλεις άπειρο πλούτο? Θα το απέριπτα αμέσως και με πολλά χαμόγελα θα παρεπέμπτω να σας ακούσουμε την άλλη φορά που όπως είπαν τότε οι Αθηναίοι στον Απόστολο Παύλο. Ήταν ευγενείς άνθρωποι, άκουγαν όλες τις ιδέες, αλλά λέγει να σας ξανακούσουμε πάλι. Λοιπόν, θα έλεγαν αυτό φαντασμό, αν να γράφονται αυτά τα οποία προτείνονται σήμερα ως επιστήμη, θα σου έλεγε κύριε, είναι πεπερασμένοι ή άπειροι πόροι. Πεπερασμένοι. Πώς εκ πεπερασμένων θα βγάλεις άπειρο πλούτο? Προς αυτό δεν παρέχεται απάντηση, απλώς υπάρχεται σαν. Δεν θα πούμε λοιπόν εδώ να καταλάβουμε τώρα την πορεία του προβλήματος. Λοιπόν, τώρα είπαμε, σε εκείνο το πόλεμο προτείνονται απόψεις. Άλλοι λένε θέλουμε να παραγάγουμε πλούτο, να την εκμεταλλευτούμε από αυτά. Άλλοι λένε όχι, δεν μπορεί, θα βράψετε το οικοσύστημα. Ποια λύση είναι εκείνη που πρέπει να επιλέξουμε? Ένα άλλο, εδώ έχουμε το άλλο ζήτημα με ένα οικόπεδο που έχει μέσα ένα βιομηχανικό κτίριο. Τι πρέπει να γίνει? Να το κάνουμε διατηρητέο επειδή είναι δείγμα βιομηχανικού πολιτισμού? Ναι, δεν αναφέρει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Να το κάνουμε ελεύθερο, ανοιχτό χώρο ή έστω και πράχωρο, πρασίνο σε μια χώρα η οποία έχει μεγάλη κυστική ποινικότητα πόλη, επειδή ήταν μια πόλη που κλείστηκε μέσα σε τείχη και έχει περιορισμένο χώρο, μεγάλη κυστική ποινότητα, γιατί δεν μπορώ να αναπλέσει. Μήπως πρέπει να γίνει αυτό? Λοιπόν, τώρα άλλη περίπτωση, τρίτο ήταν τους ελαιώνες. Και πληροφορήθηκα με Λίπιουμ τους ελαιώνες, όπως πρέπει να σας πω, το πέμπτο τμήμα προστάτευσε ακριβώς όπως τα φυσικά οικοσυστήματα. Απαγορεύσαμε την κοπή ελαιώνων. Διότι οι ελαιώνες έχουν, μολονότι τεχνητό οικοσύστημα, το φτιάχνει ο άνθρωπος, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει το φυσικό οικοσύστημα. Γίνεται και κάποια βιοκοινότηση μέσα. Λοιπόν, δεν είναι δικαίωμα του ιδιοκτήτου να πει το κόβω αυτό το πράγμα. Ο ελαιών καθίσατε ένα σύστημα που υπερβαίνει τη διαχείριση από το άτομο. Έχει συνέπειες, δεν είναι του παρόντοντα σύντομα. Οπότε λοιπόν λέει κανείς, τι έκανε εκεί? Πληροφορούμε λείπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα κόβουν τις ελαιές για να πουλήσουν ξύλο στην Ιταλία. Αυτό το είδαμε ήδη το σενάριο αυτό, το είχα δει και στην Πελοπόννησο και εκεί έγινε η νομολογία μας. Εκεί κοντά στην Παρισία που είχαν ελαιώνες, αρχίσαν μια στιγμή να τους κόβουν για να αναπτύξουν, να αναπτύξουν οικοδομικά. Και έτσι με τι κάνετε εδώ πέρα εσείς? Αυτό είναι πλέον, έχει εκφύγει το χειρό σας. Είναι ένα οικοσύστημα το οποίο είναι σε αλληλεπίδραση με τα άλλα τριγύρω εδώ πράγματα και αυτό δεν ανήκει πια σε εσάς. Έχει εκφύγει τη διαχειριστική σας αρμοδιότητα. Έγινε, είναι σύστημα προστατευτέο, δεν μπορείτε να το κόψετε, θα προσαρμόσετε εσείς στη ζωή σας. Το οικοσύστημα είναι μεγαλύτερο από εσάς και αξίζει την προσαρμογή σας. Δεν είσαστε εσείς που θα ορίσετε την τύχη του οικοσυστήματος. Και άλλωστε αυτή η πλάνη ήταν που παρήγαγε για την οικολογική κρίση. Θυμούμαι καλώς εδώ, στην Αμερική που ήμουν, στον Καναδά είχα δει τεράστια δάση να κόπτονται για να φυτευτεί ένα ειδικό είδος δέντρο. Δηλαδή μια απίστευτη καταστροφή. Γιατί έλεγε ότι αυτό βγάζει καλύτερο ξύλο. Αυτή τη λογική. Να καταστρέφονται χιλιάδες στρέμματα από οικοσυστήματα δασικά, διότι κάποιος τους είπε ότι αυτό το ξύλο. Εννοείται ότι αυτά δεν επαληθευόταν ποτέ, δεν μπορούσε να ξαναγίνει, δεν είχε τη ρόμπη που είχε το οικοσύστημα του άλλου. Επήγαινε λέει χαλαμένη, τεράστια οικοσύστηματα πήγαν χαμένα από αυτές τέτοια πειράματα. Λοιπόν, ήταν η εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι πιστεύανε, όπως λέμε εμείς, ο Homo Faber, ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Είναι ένα είδος και αυτός ίσονος δημιουργού, ο οποίος μπορεί να κάνει. Λοιπόν, να δούμε αυτή την πορεία, πώς ορίμασαν οι άνθρωποι. Εγώ έτσι που είμαι καλός στον καθηγητή μας αυτό εκεί στο. Γέι το Ρόστρου, ο οποίος έβγαλε πρώτος τη θεωρία της αναπτύξεως. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν μια οικονομία, διέκρινε τα στάδια, έβαλε την καθαρή θεωρία της αναπτύξεως. Αλλά πρέπει να σας πω, ο Μιλόν ανήκει στην κατηγορία των συστημικών επιστημόνων, οι οποίοι από το 1960 είχαμε υποδείξει ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι.
Η ανάπτυξη δεν πρέπει να συγχαίρεται με τη μεγέθυνση. Εκτός επέτυχε μια ορισμένη αύξηση συναλλάγματος σε ορισμένους γεννών χρησιμοποιημένων, δεν πρέπει να θεωρείται αυτό την ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι ένα φαινόμενο συνθετότερο, έτσι, που προϋποθέτει πολλές παραμέτρους στην κοινωνία για να πεις ότι ανεπτύχθηκε η κοινωνία αυτή. Άλλωστε και τότε ελέγχονται τα ίδια, θεσμούμε και για την πολιτική ανάπτυξη, έλεγαν οι Αμερικανοί. Υπήρχε η σχολή του Πρίνστον ότι υπάρχει πολιτική ανάπτυξη και ένα σωρό άλλες αμνησίες, τις οποίες εγκατέλειψαν μετά. Οπότε για τη βάση αυτών κατηγοριοποίησαν τους ανθρώπους. Τους έλεγαν εσείς είστε παραδοσιακοί, είσαστε ακόμα καθυστερημένοι, υπανάπτυκτοι. Για να κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις το take off, να περάσεις εκεί και μετά μπαίνεις στις σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες. Είχαν κάνει και τέτοιες αυθαίρετες κατηγοριοποιήσεις. Θα έχετε ακούσει τη λέξη υπανάπτυξη. Το λέγανε underdevelopment. Θυμάμαι καλά τον όρο τον αυτό. Σε αυτά λοιπόν τότε εμείς οι συστημικοί το 1960, δεκαετία του 60, καταπολεμήσαμε ότι αυτή είναι ψευδοεπιστήμη. Έτσι, και ξυμοφώθηκαν μετά, γιατί δεν μπορούσαν να συνεννοηθούμε και στα διεθνή συνέδρια. Ούτε ο ΙΕ μπορούσε να λειτουργήσει, άμα νόμιζαν αυτοί οι δυτικοί, παραδείγματος και οι Αμερικανοί, ότι αν δεν περάσει το στάδιο αυτό, δεν είσαι στους σύγχρονους ανθρώπους. Και εδώ ακούω ακόμα έναν πρωθυπουργό, έλεγε μέχρι πρότινος εξυγχρονισμό. Λοιπόν, ήθελα να τον πληροφορήσω ότι η λέξη εκχρονισμός, modernization, οφείλεται σε έναν επιστήμονα Apter, λεγόταν αυτός, και αυτός έδρασε περί το τέλος της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, και έλεγε ακριβώς ότι αν δεν γίνεται όπως είμαστε εμείς, δεν είσαστε σύγχρονοι. Ενώ βέβαια το ερώτημα φυσικά είναι ποιος είναι ο σύγχρονος, δηλαδή αν το δούμε, με τι κριτήρια καθορίζεται το επίπεδο προς το οποίο θα συγκρίνονται οι άλλοι. Το κατάλαβαν, γι' αυτό όταν πήγαν στο Ρίο, δεν μιλήσανε για σύγχρονους και προσύγχρονους. Επειδή κατάλαβαν ότι η εξέλιξη ενός λαού είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και κάθε ανάπτυξη είναι ενδογενής. Δηλαδή κάθε κοινωνία έχει το δικό της τρόπο με τον οποίο εξέλιξε. Αυτή ήταν η μεγάλη ανακάλυψη. Και γι' αυτό όσοι τους είπαμε από το 60 ότι αυτά τα ελέγξαμε ως ανακριβή, οδήγησαν τελικώς το 72, αυτό θέλω να θυμάστε μερικές ημερομηνίες, στην παγκόσμια αναγνώριση του προβλήματος του περιβάλλοντος. Το 1972 στη Στοκχόλμη είπανε οι άνθρωποι ότι κινδυνεύει το περιβάλλον. Αν δεν γνωρίζει από αυτές τις θεωρίες της αναπτύξεως, κινδυνεύει το περιβάλλον. Ήταν η πρώτη ανάπτυξη, η πρώτη αναγνώριση του προβλήματος του περιβάλλοντος. Αλλά και όντως τον καιρό οι άνθρωποι είχαν λίγο απλοϊκές ιδέες. Δηλαδή τι επίστευαν, ότι άμα κάνουμε ένα σύστημα μέτρων προστασίας, εντάξει, ας συνεχίσουν αυτοί. Κάνουμε, θα προστατεύουμε εμείς το περιβάλλον. Και δεν θα γίνει τελικό συμβουλάβη. Λέω είναι το αφελής ιδέα, διότι το αμυντικό σύστημα του περιβάλλοντος, που ήταν απαγορεύσεις, και πολλοί νομίζουν ότι είμαστε στη Στοκχόλμη ακόμα. Εκείνη την εποχή λένε δεν προστάτευσε τα νερά, δεν προστάτευσε την ατμόσφαιρα. Λέμε λοιπόν εμείς όσοι μιλούν έτσι, ότι αυτά είναι ανέφικτα πράγματα. Αν εσύ προστατεύεις, κάνεις άμενα και ο άλλος κάνει την πολιτική που θέλει, σου μένουν μόνο οι διατάξεις. Πράγματι λοιπόν, παρήχθησαν εκατοντάδες οδηγιών. Βγήκε το δίκαιο του περιβάλλοντος, αλλά τα αποτελέσματα τίποτα. Οι πτώσεις κάθετος. Γι' αυτό στο διάστημα μεταξύ 72 και 92 έγιναν σοβαράς διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών της γης και έτσι στο Ρίο έγινε η σημαντικότερη διάσκεψη της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Το λέω με τα πεπιθήσεως ότι το Ρίο είναι η σπουδαιότερη διάσκεψη του ανθρώπου. Γιατί? Για πρώτη φορά προβληματίστηκε ο άνθρωπος για τα αποτελέσματα της δράσεώς του στη Γη. Μέχρι τώρα δεν είχε συζητηθεί τότε τι γίνεται. Υπελάμβαναν όλοι ότι είναι και μικροί θεοί μπορούν να τροποποιήσουν τη Γη όσο θέλουν. Με σύμβολο τελευταίο θυμάμαι ήταν το φράγμα του Ασουάν. Το οποίο εμείς οι συστημικοί θεωρούσαμε κολοσσιαία αποτυχία. Όπως αποδείχθηκε και μετά από τις δυσμενείς συνέπειες που είχε. Λοιπόν, αλλά μέχρι εκείνη την εποχή δεν είναι δικαιωμένο το θέμα. Δεν θέλει, κόβει το λόφο. Ανοίγει σύραγγα. Κάνει. Θεωρείται δηλαδή ότι η γη είναι μια άψυχη παραγωγή, μια άψυχη πηγή πρώτη ύλη, την οποία χρησιμοποιεί ο δημιουργικό άνθρωπο, ο κατασκευαστή, και ένα χώρο υποδοχή των απορριμμάτων. Ούτε καν σκεφτόταν ότι κάποτε θα χωρούν και θα μπορεί να έχει τα απορρίμματα. Δεν θα υπάρχει χώρο και τα απορρίμματα. Λοιπόν, αυτές οι αντιλήψεις διορθώθηκαν τότε το 1992. Αναγνώρισαν οι ανθρωπότες το λεγόμενο περιβαλλοντικό χρέος, ιδίως οι Δύσοι, γιατί άλλοι φουκαράδες, οι μαύροι και οι λοιποί, οι απελπισμένοι της γης δεν είχαν μερίδιο ευθύνη σε αυτά. Αυτοί λέγανε εμάς γιατί μας κατηγορείτε.
Εσείς τα κάνατε αυτά. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Βέβαια, του λέγαμε και εμείς, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Και εσύ, άμα κόβεις τόσα ξύλα εκεί για να θερμανθείς και να κάνεις αυτά που κάνεις, και εσύ κάνεις καταστροφή. Λοιπόν, αλλά βέβαια άρχισε η συζήτηση ποιος τυχαίνει κτλ. Εν πάση περιπτώσει, πήρε 20 χρόνια διαπραγματεύσεων σκληρών για να φτάσουμε στο Ρίο. Οπότε έγινε αυτή η περίφημη διάσκεψη του Ρίου, που δημιούργησε τη νέα έννοια, στην οποία απεροφήθη η έννοια του περιβάλλοντος. Σήμερα, άμα λέτε προστατεύω το περιβάλλον, είστε στη Στοκχόλμη. Λοιπόν, σήμερα ομιλάμε ή ότι κάνω βιώσιμη ανάπτυξη ή ότι έχω βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα. Είδαν το βάθος, δηλαδή, ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αυτοτελής. Είναι μέσον προς τη διασφάλιση της βιωσιμότητας για να ζήσω. Λοιπόν, η βιωσιμότητα είναι μια άλλη λέξη στην εγγλέζικα, σας την αμήλυγη, για την επιβίωση. Επιβίωση. Για να επιβιώσει ο πολιτισμός πρέπει να φροντίσει τα οικοσυστήματα αναλόμαση των οποίων και ζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αφού πήραμε αυτή την εισαγωγική γνώση, πρέπει να μιλάμε σήμερα με την λογική του σήμερα. Θέλω να προσέξετε αυτό εδώ πέρα, τη δεύτερη διαφάνεια. Θα μας το δίνει ένα γύρω. Λοιπόν, τι λέει αυτό. Αυτό το λέμε γιατί πάρα πολλοί πολιτικοί και εμείς βρίσκονται σε αυτή την πλάτη. Ότι παίρνω μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό δεν κάνει τίποτα, λέμε εμείς, περί μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, να βγάλεις διατάξεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Δεν έχει έννοια η αυτοτελής προστασία του περιβάλλοντος και ούτε και η ίδια εφικτή. Αντελήφθησαν λοιπόν ότι αν πρόκειται όπως το είπανε και πιο εκείνη την εποχή η Ευρώπη είχε το ρόλο του οδηγού και πρώτη περιέλαβε την έννοια της βιωσιμότητας στις συνθήκες της. Είπαν δηλαδή ότι πρέπει να προχωρήσουμε από την άμυνα και να μπούμε μέσα στις πολιτικές. Να μπούμε στις πολιτικές ήταν η περίφημη θεωρία της incorporation, της ενσωματώσεως. Κάθε πολιτική πρέπει να είναι εκγενετής αυλαβής. Δεν λέγαμε πρώτα τι κάνεις την πολιτική σου και εγώ θα αμήνομαι, γιατί αυτό οδήγησε πάνω σε πλήρη αποτυχία. Λέγαμε όχι τώρα. Δεν θα κάνεις όπως νομίζεις εσύ του κεφαλίου σου. Η κάθε πολιτική, αυτή λέγεται, θα ενσωματώσει κριτήριο βιωσιμότητας. Εκ καταγωγής. Οπότε λοιπόν, φτάσαμε στην έννοια αυτή, στην οποία δόθηκε και μια φιλοσοφική επένδυση από την κυρία Μπρούτλαντ, μια Νορβηγό πρωθυπουργό, η οποία προσέφερε καλές υπηρεσίες τότε και έδωσε την ηθική βάση αυτής της λογικής, ότι αυτή η γη δεν είναι μόνο για αυτή τη γένεια, είναι για τις επόμενες. Εσείς λοιπόν όταν αποφασίζεις δεν μπορεί να λες ότι κάθε γένεια, όπως λέγανε μέχρι τότε, θα λύσει τα δικά τους προβλήματα. Έτσι λέγαμε, τους έλεγες τι κάνετε ρε παιδιά εδώ πέρα, καταστρέφεται. Του λέγανε εμείς κάνουμε τα δικά μας, οι μεταγενέστεροι θα λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Αυτό είναι το ανήθικο, γιατί άμα αυτός έχει αποκλείσει εκ των προτέρων τις εναλλακτικές λύσεις, δεν του έχεις αφήσει ελευθερία αυτού. Τον έχεις καταδικάσει. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή τη φιλοσοφική βάση, είναι πράγματι μια ανώτερη ηθική για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα. Λέγει δηλαδή ότι όταν ενεργεί μια γενιά πρέπει να σκεφτεί τους επιγενωμένους. Λοιπόν, με την άποψη αυτή ολοκληρώθηκε η σημασία της και έτσι ανέκυψε πλέον ότι θεμελιώδης κανόν δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Θεμελιώδης κανόν είναι η βιωσιμότητα. Επαναλαμβάνω τον όρο sustainability ή ευσυνής, όπως δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν το είπαν στην οποία φιλοσοφικά, αλλά όσοι από εμάς είχαμε ειδικευτεί στα ζητήματα αυτά και μάλιστα με την σκληρή επιστημονική έννοια, είπαμε ότι αν δεν δοθούν νομικοί ορισμοί, αυτό είπαμε τότε στο Ρίο και στο Γιγάνιμπορ, ότι δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να κάνει ακριβή ορισμοί. Αυτό που είπε η κυρία Μπλούταντ δεν είναι φιλοσοφικό, αλλά δεν είναι νομικού επίπεδου. Είπαμε λοιπόν, η νομολογία του πέμπτου τμήματος είναι παγκοσμίω γνωστή γι' αυτό. Είπε ότι βιωσιμότητα σημαίνει η βιώσιμη ανάπτυξη, ότι διαφυλάτης των τριών ειδών κεφάλαιο που έχει ο άνθρωπος. Πρώτο κεφάλαιο το πολιτιστικό του, ότι δημιούργησε σαν πολιτιστική κληρονομία μέσα σήμερα.
Δεύτερο, το φυσικό κεφάλαιο. Τα οικοσυστήματα τα οποία πρέπει να απογράφονται και να παρακολουθούνται. Είναι η άποψη που έχουμε εμείς ότι είναι ηλίθιο να τηρείς την τράπεζα λογαριασμούς εισαγωγών, εξαγωγών, συναλλάγματος κλπ. Και να μην έχεις τους πράσινους λογαριασμούς. Να μην ξέρεις ανά πάσα στιγμή πόσα ήταν τα οικοσυστήματά σου, πόσο μειώθηκαν, τι έκανες για να τα αναπληρώσεις. Αυτά λοιπόν είναι ουσιώδη πράγματα. Και τέλος είπαμε το κοινωνικό κεφάλαιο, περί το οποίο ας πούμε γίνεται πάλι με παχυλή άγνοια πολλή συζήτηση. Είπαμε το κοινωνικό κεφάλαιο ότι ο άνθρωπος έχει και πολιτιστική κατάκτηση. Δηλαδή έχει επινοήσει ορισμένους θεσμούς αλληλεγγύης, ιδίως για την προστασία των ενδεών και αδυνάτων. Δεν είναι ζούγκλα η ανθρώπινη κοινωνία για να επικρατεί ο ισχυρότερος. Πρέπει να σκεφτούμε και αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Λοιπόν, έχουν δημιουργήσει θεσμούς το πολιτισμένο κράτος. Οι θεσμοί αλληλεγγύης ή αλτρουιστικοί. Στην είπαμε ότι είναι μέρος του κεφαλαίου. Δεν μπορεί να το πειράξει αυτό. Δεν μπορεί να επανέλθει από το κύμα ότι οφείλει να εξασφαλίσει τον εργαζόμενο. Δεν μπορεί να επανέλθει από τον θεσμό τη προνοία. Αυτά είναι λεγμένα πράγματα. Ένα κεφάλι πρέπει να διατηρηθεί. Βλέπετε λοιπόν τώρα με τη διατύπωση αυτή ότι έχει τεράστιο εύρος η έννοια τη βιωσιμή αναπτύξη. Αυτό το αντελήφθησαν ευθύς εξ αρχής ορισμένοι παράγοντες κοινωνιών των οποίων η ηθική είχε διαμορφωθεί υπό την επίδραση καθαρός της αγοράς και ιδίως της Αμερικανικής, στην οποία είχε αναπτυχθεί και μια αφελής απόψης κοινωνικού δαρβινισμού. Ότι εδώ είναι η αρένα, μπάτε μέσα, οι επιτυχημένοι θα πλουτίσουν, οι αποτυχημένοι θα δεχθούν την αποτυχία. Τέτοιες ηλίθιες ιδέες. Λοιπόν, αυτά βέβαια δεν ήταν στην Ευρώπη για αυτό προηγουμένως. Τώρα, γι' αυτό είναι θλιβερό ότι τη στιγμή αυτή η Ευρώπη σύρεται από την Αμερική. Απαράδεκτο πράγμα. Λοιπόν, η Ευρώπη είχε αντιθέτως αντιληφθεί και το αντιλήφθησαν, αυτό πρέπει να σας πω κύριε. Όχι οι επαναστάτες, οι κομμουνιστές, οι σοσιαλιστές. Δεν είναι σοσιαλιστικές ιδέες. Το κοινωνικό κράτος το εθέτυψε σε οφείσμα στην Προσία, που ήταν το πιο μιλιταριστικό κράτος της εποχής εκείνης. Είναι οι ιδέες των Ευρωπαίων ανθρωπιστών. Ότι η κοινωνία δεν είναι μια ζούγκλα. Που θα πούμε, δεν τα καταφέρει, λέει η Δεκατή. Να, δεν τα καταφέρει. Και θα τα κάνω. Το πετάξουμε αυτά, είναι στα απορρίμματα. Λοιπόν, η ιδέα αυτή του ουμανισμού, λέει, του ανθρωπισμού, είναι εκείνη που ενέπνευσε αυτή την αντίληψη ότι όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να καταλάβουν καλά οι άνθρωποι ότι κατά κάποιο τρόπο η καταγωγή είναι λίγο παράσιτα. Και εγώ λέω, μπορεί να το πούμε καθαρά, ότι ζεις παρασιτικά από τα οικοσυστήματα. Τι παράγεις εσύ για αυτά, αν δεν τα φροντίσεις να τα διατηρήσεις, να ζήσεις τα υπάμπωτα, ωφέλεις σε καθαρό παράσιτο. Πραγματικότητα είναι αυτή. Αν σκεπτόμαστε, δηλαδή παίρνουμε από αυτό ό,τι θέλουμε και το καταστρέφουμε και το πετάμε, είναι ένα είδος παράσιτου. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Ο άνθρωπος δεν είναι παράσιτο. Ο άνθρωπος, όπως είπε ο Πλάτων, έχει αυτή την αποστολή, είναι ίσον δημιουργός. Έχει την αποστολή να φροντίσει για τα απλούστερα είδη. Αυτά δεν θα τα φροντίσει μόνο ο ύψιστος, θα τα φροντίσει ο άνθρωπος. Και σήμερα όλη αυτή η ιστορία με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, λέμε ότι κάποτε ο άνθρωπος θα καταλήξει να είναι το νευρικό σύστημα της γης. Ιδίως τώρα που ανακαλύψαμε ότι η γη είναι ένα ζωντανό πράγμα, όπως το είχαν συλλάβει οι αρχαίοι Έλληνες. Ιδέα. Ο Λόβλοκ που διατύπωσε αυτή εδώ, είδε ότι υπάρχει μια απίστευτη νοημοσύνη στη φύση. Πολλοί αφελείς νομίζουν ότι νοημοσύνη έχει μόνο ο άνθρωπος. Δεν ορίζουν καλώς τι εννοούμε νοημοσύνη. Ο άνθρωπος έχει κάτι παραπάνω από την νοημοσύνη, έχει λόγο. Έχει δηλαδή αφηρημένη σκέψη. Λοιπόν, και γι' αυτό μπορεί να γίνει ισονοημός. Αλλά νοημοσύνη έχουν όλοι. Τα ζώα και ακόμα τα συστήματα του ανθρώπου μας, το πεπτικό του σύστημα, το ανοσοποιητικό του σύστημα, έχει τρομακτική νοημοσύνη για να λειτουργήσει. Άλλο πράγμα είναι όμως ο λόγος και η παιδί του ανθρώπου. Γι' αυτό αυτά τα συνειδητοποιούμε με δύναμη το λόγο, ο οποίος μπορεί να υπερνικήσει τον χρόνο και τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, να φτάσει μια αφαίρεση και να παρακολουθήσει τεράστιες κλίμακες χρόνου και τεράστιες εκτάσεις. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η αντίληψη που έχουμε σήμερα είναι ότι θέλουμε έναν πολιτισμό ανθρώπινο, δηλαδή άξιον της αποστολής του ανθρώπου. Η λογική, όπως την ορίζουμε σήμερα συστημικά, είναι ότι υπάρχουν, ο άνθρωπος δημιούργησε τα ανθρωπογενή συστήματα. Τα φυσικά οικοσυστήματα δεν τα δημιουργήσαν δεδομένα. Λοιπόν, λέμε, μέχρι σήμερα τα ανθρωπογενή συστήματα καταστρέφουν τα οικοσυστήματα. Διότι δημιούργησαν την τεχνολογία και μπορούν και τα καταστρέφουν. Ενώ πρώτα ήταν αδύνατο σε πολλά πράγματα.
οι πρόγονοι μας, ιδίως οι Έλληνες, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαν μόνο αγάπη από τη φύση τους, έτους, έτους, καθοδήγησε να φτιάξουν τους ωραίους παραδοσιακούς οικισμούς. Είχαν και αδυναμία, έτσι, μια ισχυρότερη φύση. Για να χτίσει τα προσαρμοζόταν στη διαμόρφωση του εδάφους. Δεν είχε καμιά μπουλντόζα να πάει να κόψει το λόφο όπως κόβει στην κεφαλή του αυγού. Δεν είχε τίποτα. Πρέπει να προσαρμοστεί. Ήταν σεμνός. Γιατί αντιλαμβανόταν τη δύναμη της φύσης. Αλλά αυτή πήρε την τεχνολογία, κατέστη αλαζόν. Και ανόητο ταυτόχρονα βέβαια, γιατί δεν καταλάβαινε ότι μπορείς να σου δείξει. Εντάξει, άνοιξε και την. Αλλά για κοίταξε παραπέρα τι θα γίνει αν μας ανοίξει τώρα αυτή τη διόρυγα εδώ πέρα. Όπως λέγαμε, κάνουμε τον Φασουάν και τον Ασουάν και θα γίνει η Αίγυπτο στα τρώνε μέχρι σακουτάκι. Δεν έγινε αυτό. Έγιναν άλλα πράγματα. Δεν είναι του παρόντο εδώ πέρα. Τα οποία είχαμε προβλέψει. Όσοι είμαστε εμεί, εγώ τότε θυμάμαι όταν το έκαναν και πανηγυρίσαμε στην παράδοχο. Μα τι κάνω στην πραγματικά. Το φέραμε σαν παράδειγμα που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο, το όπως λέγαμε, η αναγωγική λογική. Γιατί στο πράγμα, στο βάθο ήταν αυτό. Οι αρχαίοι Έλληνε οι δικοί μα δεν είχαν άλλη λάθη. Διότι είχαν συνολική σκέψη. Σημαίνει, άμα λέει ένα πράγμα, είσαι ένα υποχρεωμένο στον άλλον, γι' αυτό λέγανε, δεν τη λέγανε επιστήμη, τη λέγανε φιλοσοφία. Θα κάνω αυτό. Θα σου έλεγε ναι. Και τι θα κάνει μετά σε αυτό. Θα κάνω εκεί. Παραπέρα, τι θα κάνει σε αυτό που σχετίζεται. Γιατί είχαν μια συνολική λογική ότι όλα συνδέονται με όλα. Αυτό ήταν ο λόγο που στην αρχή στη Δύση έγιναν και τραγικά λάθη. Οι Έλληνες αποκλείονταν σε αυτόν τον τομέα να κάνουν λάθη. Αλλά τα πήραν τον Αριστοτέλη, τον πήρε και τον κωδικοποίησε στη Δύση ο Θωμάς ο Ακουινάτης, ένας Δομινικανός μοναχός, πολύ μεγάλη μορφός τους. Αυτό λοιπόν τον πήρε, τον ένωσε με τη θεολογία, έκανε τη σούμα θεολόγια 60 τόπους. Και γι' αυτό αυτό που λένε δεν το κάνανε οι φουκαράδες, οι παπάδες, δεν το κάνανε από άγνοια, αλλά επίστευαν ότι είναι γραμμένα όλα εκεί. Και συνεπώς, όποιος έρχεται να και προτείνει ένα πράγμα, πρέπει να είναι σε θέση να απαντά κατά την αριστοτελική λογική σε όλα. Αυτό ήταν ο λόγος για τον κατεδίωξαν τον Γαλιλαίο, κατεδίωξαν όλους όσους λέγανε ότι, γιατί δεν μπορούσαν να απαντήσουν παραπέρα. Είχαν μια περιορισμένη γνώση των πραγμάτων. Δεν ήσαν σοφοί με την έννοια της αρχαιότητας. Ήσαν πολύ πεπερασμένοι και κακώς τους υπολαμβάνουν ότι ήταν μεγάλοι διανοητές. Άμα διαβάσετε τα κείμενα του Γαλιλαίου, βλέπετε ότι είναι αγανακτημένος κατά του Αριστοτέλους. Ναι, δεν ξέρω τον Αριστοτέλη, δεν με ενδιαφέρει ο Αριστοτέλης. Εγώ κάνω μόνο τα κεκλειμένα επίπεδα, αυτά ξέρω. Αυτή όμως η λογική εκκληροδοτήσει μέχρι σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν έδρα φιλοσοφίας. Υπάρχει έδρα ιατρικής και μάλιστα άλλος ο γιατρός, ο πνευμονολόγος, άλλο ο ορθοπαιδικός. Προχώρησε δηλαδή η ειδική επιστημονική γνώση. Δυνάμει τη οποία ο άνθρωπος απέκτησε πάρα πολλές γνώσεις σε έναν τομέα, αλλά τίποτα από τον συνόλο. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα να υλοποιήσουμε σωστές λύσεις στα προβλήματα, διότι δεν έχουν παραχθεί πολλοί συστημικοί επιστήμονες. Παρήγουν τα παραστήματα της ειδικότητας και τώρα τι συμβαίνει. Πάμε στη Σουηδιακή Ακαδημία, είμαι σε μια μέρα επιτροπή της Ακαδημίας που κάνουμε την Global Trade, την παγκόσμια αλλαγή. Θέλουμε να ιδεολογήσουμε πώς συνδέονται όλα με όλα για να κάνουμε επεμβάσεις. Λοιπόν, πώς κάνετε τα μοντέλα σας εσείς. Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Πρέπει να εργαστούν εδώ χημικοί, φυσικοί, γεωλόγοι, υδρολόγοι. Ο καθένας έχει τη δική του γλώσσα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε νέα μοντέλα. Μοίρα λοιπόν καταφέρουμε σε ένα πληροφορικό, ο οποίος κάνει τα μοντέλα του με όσα ξέρει από την πληροφορική. Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν έχουμε μεγάλη αποτελεσματικότητα είναι αυτός. Δεν έχουμε δηλαδή καλλιεργήσει τη συστημική επιστήμη. Την καλλιέργησαν στην Αμερική, την αναγέννησαν, αλλά την εφήρμοσαν στην τεχνολογία. Κατόρθωσαν να πάνε στο φεγγάρι. Αν δεν είχαν τη συστημική μεθοδολογία, δεν έπρεπε ποτέ να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Είχαν την παλαιά φυσική. Πήγανε στο φεγγάρι. Αλλά μόνο στην τεχνολογία, όχι στα ανθρωπογενή συστήματα. Ενώ το αίτημα τώρα τη βιωσιμότητα είναι να σκέφτεστε όπως λέμε. Think globally, act locally. Να σκέπτεσαι σφαιρικά και να δράς τοπικά. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και από εκεί προκύπτουν τα δεινά. Όταν εσύ λες, έχεις και λες, ξέρεις αυτό το ας πάμε στην υπόπεδο του κοπέδου εσύ, λέω ότι αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Εδώ είναι επένδυση, τρομακτική επένδυση. Και προσέρχεσαι εσύ με την οικονομική λογική, έχεις δει μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Γιατί έχει το αρέσει φιλικά, γιατί τι είσαι, το βλέπεις αυτό λέει σαν υποπέδο.
Για κάτσε να δούμε τι είναι αυτό, τι ήταν τώρα, τι είναι σήμερα, τι ρόλο παίζει εν σχέση με το άλλο. Άμα κάνουμε λοιπόν το μοντέλο κάτω και πράγματι το επιμελητήριο, γι' αυτό το ίδρυσα εγώ. Και προσέχονται σε εμάς και από την κυβέρνηση ακόμα. Τα θέλουμε να δούμε ένα πρόβλημα για να δούμε τι θα γίνει. Και κάνουμε πρώτα το συστημικό μοντέλο. Όλοι οι παράγοντες θα μπουν μέσα και θα πρέπει να συσχεθούν, να βρούμε τις αλληλοσυνδέσεις. Δεν μπορεί να λες εγώ με ενδιαφέρει αυτό μόνο επειδή προτεραιότητα της πολιτικής μου είναι αυτό. Αυτό δεν είναι λογική. Πρέπει να μπουν όλοι οι παράγοντες μέσα στη συνολική, να βγει το μοντέλο, το πλήρες, και μετά θα γίνει η ιεράρχηση των επιτέλων των ιεραρχικών κατά τη λειτουργία του συστήματος. Τώρα πώς θα γίνει. Θα αναφέρεται. Δεν γίνονται ιεραρχίες επί τη βάση ιδεολογικό πιστεύω, αλλά από τη φύση του μοντέλου και κατά τους κανόνες της συστημικής. Λοιπόν, αυτό είναι ο κύριος λόγος, δηλαδή η αδυναμία που έχουν οι άνθρωποι να επανέλθουν στην λογική που την είχαν φυσική. Γι' αυτό θα παραμείνει αιώνιος ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Διότι βλέπεις έναν ελαφρό διάλογο, κάνει όλες τις διασυνδέσεις και φτάνει. Δεν είναι σαν τα μονόπλευρα φιλοσοφικά έργα που έγιναν μετά. Λοιπόν, με αυτή τη λογική, αφού εξηγήσαμε τον τρόπο που σκέπτονταν πώς παρήγαγε την οικολογική κρίση, πώς φτάσαμε από την ακολογική ιδέα της προστασίας του περιβάλλοντος στην έννοια της βιωσιμότητας, θα πάω αμέσως και σύντομα στο θέμα που διάλεξα. Εγώ είπα να μην μιλήσουμε στο γενικό επίπεδο, να το πάρουμε συγκεκριμένα. Είπαμε, η Κέρκυρα είναι νησί, εγώ είμαι Σιριανός, με ενδιαφέρει πάρα πολύ τα νησιά. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα ίσον τα νησιά. Δεν θέλω να προσβάλλω την αυτή, αλλά τα νησιά. Γιατί, κυρίες και κύριοι? Διότι πράγματι είναι και η σωστότερη θεωρία από απόψεως παλαιοντολογίας και αυτό είναι ότι η γένεση της ζωής, ανθρωπογένεσης, αλλά και η γένεση του πολιτισμού έγινε στο Αιγαίο. Εδώ μεταφέρουν ακόμα τις θεωρίες παλιές ότι ο άνθρωπος βγήκε, ο ανθρώπος στην Αφρική και τέτοιες ανοησίες. Πραγματικότητα είναι δυστυχώς και δεν έχουν δοθεί την πληροφόρηση αυτή ότι το μοναδικό μέρος που μπορούσε να γίνει ανθρώπινο πολιτισμός μετά τους παγετώνες που εκράτησαν από το 100.000 μέχρι το 12.000 ήταν μόνο αυτή εδώ η ζώνη της Εύβοιας του Αιγαίου. Και εκείνη την εποχή είναι ο παράδεισος ήταν η Αιγαίος. Ήταν μια ωραία κοιλάδα με βουνά όμορφα. Εκεί ήταν ο πρώτος πολιτισμός της γης. Εδώ. Λοιπόν, εδώ τώρα με τις αλλαγές που εγίνονται στο φυσικό περιβάλλον, σιγά σιγά έγινε ένας κατακλυσμός, ο οποίος έχει εκφραστεί και στη μυθολογία των ανθρώπων κλπ. Και από την κοιλάδα αυτή απέμειναν οι κορφές των βουνών που είναι τα νησιά του Αιγαίου. Εσείς πιστεύω και έγινε ήταν κομμάτι της υπηρετικής χώρας, όπως ήταν και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αλλά στο κεντρικό Αιγαίο συνετελέστη η τραγωδία εκεί, που θα πρέπει να πνίγηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και επέζησαν όσοι κατέφυγαν απάνω στις κορφές των βουνών. Εκεί λοιπόν ο Έλλην ανέπτυξε αυτό το πράγμα, πρέπει να το ξέρουμε και δεν έχει διδαχθεί. Αντίστοιχο του διδάσκεται ένας ιδεοευρωπαϊκός μύθος, ούτε από τα παιδίχθη ποτέ ότι υπήρχε γενέτειρα όλη μιας φυλής ιδεοευρωπαϊκής, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τα έλεγαν αυτά τη θεωρία των Ευρωπαίων, την έβγαλε ένας Αγγλοσάξον δικαστής, ονόματι Τζόμπος, ο οποίος υπηρετούσε στην Ινδία και όταν είδε ότι υπήρχε πολιτισμός εκεί. Τρεπόταν που αυτό κατάλαβε μέσα, αισθάνθηκε να πω ότι πώς είναι δυνατόν εμείς τώρα να έχουμε υπόδουλους αυτούς εδώ που είναι πιο παλιό. Και διέπλασε τη θεωρία ότι κάποτε όλοι αυτοί είμαστε αδέρφια μαζί, είμαστε Ινδοευρωπαϊκοί φιλοί. Και αυτοί περιπλανήθηκαν εδώ στα δάση, μείνανε λίγο σε αγριότητα και μετά κάπως και έφτασαν κι αυτοί από τους αδελφούς Έλληνες, Ρωμαίους κλπ. Μια θεωρία τέτοια η οποία εξακολουθεί να υποστηρίζεται ακόμα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει μας. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι στην πορεία αυτού του πολιτισμού το Αιγαίο διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο. Αν πάτε στη Σύρο στα γράμματα θα δείτε σκαλισμένα κάτω σε πλάκες πλοία χρονολογούμενα το 4.500 προετών, με πανιά με όλα. Και εγώ που είμαι Σιριανός, απορώ, αν πάω στη Χαλανδριανή απέναντι, θα μπορούσα κολυμπώντας να πάω στην Τίνο. Ήσαν κοντά οι μέσα, και έτσι αναπτύχθηκε στο 7.000 π.Χ. Έχετε εμπόριο ψιδιανού λίχου από την Ήλιο. Βρέθηκαν και στην Αγγλία και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο ψιδιανός λίθος, σκληρός, το χρησιμοποιούσαν σαν εργαλείο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι στο Αιγαίο
προηγήθησαν και αναγκάστηκαν να κάνουν συστημική σκέψη. Αυτό έχει. Διότι άλλο πράγμα να είσαι στη φύση και να παρατηρείς, διότι και οι Κινέζοι από τους πολιτισμούς της γης, ο ελληνικός και ο κινέζικος προηγούνται. Ο κινέζικος παρέμεινε πάντως στα επίπεδα της παρατηρήσεως της φύσεως. Γι' αυτό οι Κινέζοι δεν δέχονται διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα έμβια δόντια. Ενώ οι Έλληνες δεν είναι. Οι Έλληνες έκαναν την πόλη. Αυτό ήταν άλμα που δεν υπήρχε στη φύση. Και το έκαναν ακριβώς γιατί είχαν κάνει προηγουμένως άλλα πράγματα. Εδάμασαν το Αιγαίο, έκαναν συστήματα ναυσιπολογίας και εμπορίου. Από εκεί είναι το ελληνικό δαιμόνιο. Δηλαδή η ελληνική φύση, γι' αυτό λέμε, πρέπει να τους λέμε την ελληνική φύση τη σεβόμεθα, διότι χωρίς την ελληνική φύση δεν θα υπήρχε το ελληνικό πνεύμα. Αλλά και αντιστρόφως, λέω, αν έφτανε εδώ Τούρκους, δεν θα κάναν. Οι Τούρκοι ήρθαν εδώ, αλλά δεν κάναν τίποτα παραπάνω από το να κάθονται και να εκμεταλλεύονται τους άλλους ως υποδούλους. Σαν να ήθελαν να κάνουν παραπάνω. Το ελληνικό πνεύμα όμως οφείλεται σε αυτό ακριβώς. Το Αιγαίο, την πολλαπλότητα που είχε, την ανάγκη να κάνουν προηγμένα ναυτιλιακά συστήματα. Και με σκέψη ανοιχτή. Αυτό τους κοιτάξτε τις επιστήμες που γίνεται. Για την ναυσιπλοεία ανέπτυξαν την κοσμολογία και την αστρονομία. Όσοι από εσάς ξέρετε από πλοία και τα λοιπά, τα άστρα έχουν τεράστια σημασία. Λοιπόν, η Ελλάς παρήγαγε αυτό το είδος της συνολικής σκέψης, την οποία επέστρεψαν οι άνθρωποι. Τα νησιά λοιπόν από αυτή την πλευρά, αυτά πρέπει να θεωρούνται μνημεία του παγκοσμίου πολιτισμού από αυτή την πλευρά. Εδώ, ειδικώς το Αιγαίο. Το Αιγαίο. Λοιπόν, είναι μικρά νησιά, άρα τα νησιά μικρά έχουν ευπάθεια. Αυτό το σύστημα, το ζήτημα της ευπαθίας, λοιπόν, στο οποίο και όσοι είμαστε νησιώτες διερωτώματα πάμε, ευτυχώς έλαβε διατύπωση στο Ρίο, για πρώτη φορά. Και εκεί έλαβε διατύπωση υπό την πίεση ετοιμάτων των μικρών νησιών του Ειρηνικού. Εκεί λοιπόν συνεζητείται μια τραγωδία. Κάθε χρόνο εξαφανίζονται ένα-δυο νησιά από αυτά. Άλλα χάνουν ακρογιαλιές και φτάνουν τα νερά αυτά. Άλλα παθαίνουν αυτά τα οποία πάθανε τελευταία και τα ξέρετε. Οπότε τους απασχόλησε ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερο είδος ευπαθούς περιβάλλοντος που πρέπει να το σκεφτούμε γιατί έχουμε και πολλά νησιά. Στην Ευρώπη η Ελλάς, όχι μόνο η Ελλάς, είναι και η Σουηδία πάνω σκα. Ίσως δεν ξέρω αν ξέρετε πολλά, ότι έχει αρχιπέλαγος έχει η Σουηδία με πολλά νησιά. Αρχιπέλαγος έχει η Ιταλία κλπ. Λοιπόν, είπαν ότι αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Όχι μόνο λόγω της πολιτιστικής προσημασίας, αλλά και λόγω του ότι είναι ευπαθή. Τώρα, για να καταλάβουμε τι λέμε, είπα μικρά νησιά, θα λέγατε εσείς ότι η Κέρκυρα δεν είναι μικρό νησί. Δεν είναι βέβαια σαν τη Σύρο, έτσι. Αλλά άμα βάλετε τον όριο που βάλανε αυτοί εκεί, είπαν ότι ένα μικρό νησί πρέπει να είναι το πολύ 500.000 κάτοικοι. Έτσι το βάλανε. Αστείο βέβαια πράγματα. Οπότε εμείς είμαστε όχι μικρά, αλλά νησίδες. Και η Κέρκυρα, εγώ λοιπόν λέω τα ελληνικά νησιά, με εξαίρεση ίσως την Κρήτη και την Εύβοια, λέω, άντε και την Κύπρο, όλα τα άλλα είναι μικρά νησιά. Λοιπόν, μικρά νησιά, άλλα πιο μεγάλα, άλλα πιο μικρά. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτά που έχουν την τεραστία πολιτιστική αξία που αναφέραμε, πώς θα διατηρηθούν, γιατί αυτά πλήττονται τώρα από σειρά παραγόντων κλεισμένων που θα αναφέρουμε αυτή τη μέρα. Είπαν λοιπόν ότι τα νησιά άρχισαν να τα μελετούν σαν οικοσυστήματα πρώτα, που δεν το είχαν κάνει μέχρι τώρα. Και ακόμα σήμερα υπάρχουν που δεν το ξέρουν ότι τα νησιά. Και έρχεται ένα εδώ παράδειγμα. Ήρθε μια υπόθεση στο επιμελητήριο που ένας Κύπριος επιχειρηματίας θέλει να κάνει ούτε λίγο ούτε πολύ σε μια νησίδα εκεί που είναι, Αλατάς λέγεται, εκεί που είναι μέσα στον Παγασιτικό, ένα ξενοδοχείο 1000 κλίνων. Και μάλιστα αγανακτούσε που υπάρχει πρόβλημα. Λέει, γιατί δεν το κάνω, θα το κάνω. Λοιπόν, έπρεπε να το εξηγήσουμε το επιμελητήριο τι σημαίνει ένα νησάκι, μια νησίδα. Ότι αυτό δεν είναι ο προορισμός να γίνει πλωτό ξενοδοχείο αυτού. Έχει μια ζωή εκεί πέρα μέσα. Έχει κάποιο προορισμό, κάνει κάποια λειτουργία αυτό το μικρό νησί. Οπότε υπάρχει λοιπόν η πλήρης άγνοια του ζητήματος αυτού. Λυπάμαι να είπω ότι η άγνοια αυτή υπάρχει στην επίσημη πολιτική για τις χιλιάδες των νησίδων που έχουμε εμείς. Με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος.
θα είχατε διαβάσει σε εφημερίδες πάνω χάρη ότι ο ιός του Σαρών, αυτό του Εβραίου Πρωθυπουργού, έκανε ένα deal να πάρει την ιστορία του Πατρόκλου εκεί για καζίνο. Στη δική μου το νησί γράψανε έντρομοι αυτοί από το Δήμο ότι συζητάνε να παραχωρήσουν σε ένα νησάκι που είναι ο Φάρος, από το μόνο του στο λιμάνι, να γίνει κέντρο διασκεδάσεως εκεί. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η έλλειψη των γνώσεων, η άγνοια τους οδηγεί σε πράξεις παράλογες. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε, λέω, για τα νησιά και να διαδίδεται η γνώση αυτή για να καταλάβουν ότι η Κέρκυρα δεν είναι που είναι μια μικρή γη. Είναι διαφορετική από ένα ίσο ξεχτάσεως κομμάτι της γης μέσα. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, με δύο λόγια θα προσπαθήσω να σας τα πω αυτά και θα πούμε μετά τα προβλήματά τους. Θα λέμε λοιπόν ευαίσθητα γιατί είναι απομονωμένα οικοσυστήματα. Αυτό δεν έχει μειονεκτήματα, έχει και τεράστια πλεονεκτήματα. Διότι έχουν καταπληκτική βιοποικιλότητα τα νησιά. Καταπληκτική βιοποικιλότητα. Την οποία εντωμεταξύ δεν έχουν ανακαλύψει επειδή δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα, δεν το θεωρούν σημαντικό. Τι καταστρέφουν. Φώτανε ένα σωρό πράγματα. Έτσι υπάρχουν και άνθρωποι που μας λέγανε, τους είπαμε εμείς ότι δεν επιτρέπουμε την καταστροφή της μακίας βλαστήσεως και άπολοι πολιτικοί οι οποίοι διατέλεσαν και πρωθυπουργοί έλεγαν μα καλά λέει κυρία Σταθήτε, όχι υπερβολές λέει, να προστατεύσουμε τα δάση που μας δίνουν τα ξύλα, αλλά λέει τις δασικές εκτάσεις. Ο άνθρωπος εν τέλει αγνοεί ότι οι δασικές εκτάσεις είναι πιο πολύτιμες από τα δάση. Έχουν πολύ μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Εν πάση περιπτώσει τα δάση μα δεν τα προστατεύουμε για την ξυλία. Τα δάση τα προστατεύουμε διότι είναι οι ρυθμιστές της ισορροπίας του περιβάλλοντος. Είναι οι μηχανές του οξυγόνου που αναπνέεις, αυτές κρατάνε το νερό που θέλει να πιεις και αυτές κρατάνε και το έδαφος που χρησιμοποιείς. Αν αυτά φύγουνε, μια έρημο θα έχει Σαχάρα. Τώρα αυτά είναι άγνωστα, πρέπει λοιπόν ότι είναι απομονωμένα οικοσυστήματα και εύκολα αποσταθεροποιούνται. Αν γίνουν δηλαδή λάθη τέτοια φύση που θα συνεπάγονται σημαντικές αλλοιώσεις του οικοσυστήματος θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Γρήγορα αποσταθεροποιούνται. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, από το Ρίο και μετά αναπτύχθηκε αυτός ο κανόνας. Υπάρχει η αρχή της ηπίας ανάπτυξης, δηλαδή αυτά θα τα μεταχειρίζεστε με πολύ μεγάλη προσοχή. Τα υποσυστήματα, ήπια διαχείριση. Δεν μπορείς πρέπει να κάνεις βιομηχανίες μεγάλες, βαριές. Δεν μπορεί να μεταφέρεις ρεύμα υψηλής τάσεως, είπαμε εμείς πριν στο 5ο της Επικρατείας, να το μετατρέψεις σε εξάρτημα της στεριάς. Διότι εμείς είχαμε τη μάστιγα της Μυκόνου εκεί. Η Μύκονος έχει δεχτεί πολλούς νεοπλούτους, τους οποίους δεν ακούνται στα τοπικά σπιτάκια, αυτός θέλει να έχει και δύο πισίνες μέσα. Είναι μάστιγα για μας τους Συριανούς, διότι παίρνουν το ρεύμα, έχουμε διακοπές μπλακάτου και αυτοί θέλουν να συντηρήσουν έναν τρόπο ζωής που είναι ασύμβατος με το μικρό αυτό. Οπότε λοιπόν εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση και αυτοί το βρήκαν λογικό να φέρουν μια γραμμή υπερυψηλής τάσεως να λύσουν το πρόβλημα μια για πάντα. Λοιπόν, τους είπαμε ότι έτσι που κάνεις εσύ, το παίρνεις το νησί και το εντάσσεις σε στεριά. Αλλά δεν είναι στεριά το νησί, αυτό είναι νησί, ε. Άμα τους δώσεις όλο το ρεύμα που νομίζεις ότι μπορεί να δώσεις, θα λάβει η χώρα εκεί μια ανάπτυξη, η οποία σε λίγο χρόνο θα το έχει αποσταθεροποιήσει από άλλες πλευράς. Δεν θα μπορεί να απορροφήσει τα απόβλητα. Θα δούμε τώρα πάλι ότι το πρόβλημα των νησιών είναι άλυτο. Και έχουμε καταλήξει σήμερα κυρίες και κύριοι να λέμε πρόσεχε στην αρχή, μη χαίρεσαι που σου έρχονται οι τουρίστες. Είπα μια φορά ένα σέναρικο κουκουτίνο, εσύ τι καμαρώνεις ότι έχεις έσοδα. Ανάφερες το έξοδο του τουρίστα. Τη βρωμιά του την ανάφερες, πόσο κοστίζει σε εμάς. Τα απόβλητά του. Δεν είχε γίνει καμιά τέτοια μελέτη. Και νόμιζα ότι είναι απόβλητα. Τα πετάμε στη θάλασσα. Η θάλασσα τα παίρνει όλοι. Δεν λέω ότι είμαστε εμείς απολύτιστοι. Γιατί θυμάμαι καλά, εγώ όταν ήμουν στην Αμερική, ότι τα πετούσαν γιατί στον ωκεανό. Τότε είναι
σύμπτωμα του ανθρώπου αυτό, το είπαν μερικοί, ότι είναι το σύνδρομο του Σκαπανέως, που πάει, καταστρέφει και πάει και πιο πέρα, καταστρέφει και πάει και πιο πέρα. Αυτά υπολογίζεται, αυτό μπορεί να το έκανε ανεξάπηργη. Αλλά η λογική του Σκαπανέως δεν είναι γυστική, είναι περιορισμένος τρόπος και κατηχημένος τρόπος. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά ξέρουν ότι δεν το έχουν λύσει το θέμα των αποβλήτων. Ίσως δεν ξέρετε πολύ ότι δεν υπάρχει, επειδή κάναν ταχυτά και τα τέτοια. Δεν είναι λύσει το πρόβλημα. Αυτά προϋποθέτουν ότι από καιρούς τώρα θα αλλάζεις. Άμα κάνεις λοιπόν μαθηματικά μοντέλα, λέει ότι δεν έχεις χώρο. Σήμερα λοιπόν πρέπει να σας πω για τα απόβλητα, ότι από εκεί που λέγαμε ότι θα κάνουμε, ο σκοπός μας είναι να κάνουμε safe disposal, δηλαδή ασφαλή διάθεση, να τα πετάμε, αυτό το αναιρέσαμε τώρα. Δηλαδή, πού θα τα πετάξεις, σε ποιον χώρο θα πάνε αυτό. Λέμε ότι τώρα η σουηδική άποψη επικράτησε, που λέει τίποτα δεν είναι άχρηστο, θα τα πάρουμε, θα τα αναλύσουμε και θα τα χρησιμοποιήσουμε ξανά. Είναι η λεγόμενη ρησόνη. Τώρα πράγματι δεν μιλάμε για τα μικρά νησιά, λέμε τι κάνεις. Μη χαίρεσαι που έρχονται αυτοί. Σκέψου ότι φέρουν μαζί τους αυτοί. Ε? Τα σκουπίδια παίρνουν. Και μου λες ότι φέρνω απ' έξω και να τους δώσω αυτά που δεν τα έχω εγώ. Έρχονται απ' έξω και τα περιτυλίγματα και τα μπουκάλια και αυτά τι θα τα κάνεις εσύ. Άμα σου έρθουν 100.000 ευρώ, αυτά τι θα τα κάνεις. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα στην αρχή δεν τα βλέπαν. Θυμάμαι πολύ καλά, μου είχε παραπονηθεί ένας τουρίστας Ελβετός. Του είχε πάει στη Σαντορίνη και προσπαθούσε να βάλει στον δήμαρχο την ιδέα. Την εποχή, μιλάμε του, τη μαγική εποχή του 60, που ό,τι καλύτερα δεν σκεφτόταν αυτά, ότι πρέπει να κάνει ένα εργοστάσιο για να κομποστοποιεί. Να, αυτός ο Ελβετός που είχαν μικρό χώρο και είναι μυαλωμένοι άνθρωποι, καταλάβει, είναι μικρός ο χώρος Ελβετίας, δεν μπορεί να κάνει εδώ, τα είχαν σκεφτεί αυτά και προσπαθούσαν να του βάλει στο μυαλό ότι τον συμφέρει να κάνει τώρα ένα αυτό, προτού μεγαλώσει το πρόβλημα, να μάθουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, φυσικά γέλασαν όλοι, το θεωρήσατε ανόητο ο Ελβετός. Και λέει τέτοια πράγματα εδώ, παράλογα, ενώ τώρα βέβαια φαντάζομαι και οι Σαντορινοί και όλοι έχουν καταλάβει το μάθημά τους ότι δεν ξέρουν τι θα κάνει. Τώρα κάνουν παράφορα πράγματα, θα δούμε παρακάτω στα μικρά νησιά, είναι τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις για τα υγρά κόμματα, τα πετάς στη θάλασσα. Μα δεν υπάρχει τρόπο να το πετάξεις ένα κόμμα, να καταστρέψεις το θαλάσσιο οικοσύστημα. Να τα κρατήσεις απάνω, πού θα πάνε αυτά. Τι θα τα κάνεις. Για να τα κάνεις και πού θα, σε ποιο χώρο θα τα επεξεργαστείς. Είναι ένα σωρό προβλήματα τα οποία δεν καταλάβαινε στην αρχή, γιατί στην αρχή είπαμε ίσως η αρχή ότι ο φυσικός αποδέχτης είναι η θάλασσα. Αυτή θυμάμαι πολύ καλά, λέγανε ότι τα παίρνει όλα. Τα διαλύει όλα η θάλασσα, αλλά δυστυχώς δεν τα διαλύει όλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα η πηγές είναι στο Σύνταγμα, δηλαδή έχει, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει, κυρίες και κύριοι, νόμος για τα μικρά νησιά ειδικώς. Εκεί που λέει το Σύνταγμα λαμβάνει, πρέπει να λαμβάνει πολιτικά, πρέπει να έχει κάνει νομοθεσία για τα μικρά νησιά. Την έστειλα, που πρέπει να σας πω ότι τότε γύρισε από το Ρίο, υπέβαλε λεπτομέρεια έκθεση και την παρουσίασε ο ίδιος. Και στον ένα πρωθυπουργό και στον επόμενο. Είπα ότι πρέπει να κάνετε αυτά. Αλλά τους προειδοποίησα τότε, θα τα κάνετε. Αν τα κάνετε, δύο θα περάσετε στην ιστορία. Αν δεν τα κάνετε, δεν θα βλέπετε γιατί θα τα κάνω εγώ τότε. Το δικαστήριο, εγώ εκτελώ αποστολή από το Σύνταγμα. Θα το κάνω το 24, εγώ θα τα κάνω εγώ. Και τότε δεν θα παραπονιέσω όταν σου ακυρώνονται μαζικά οι πράξεις. Διότι θα γίνει η αρχή αυτή. Δεν μπορεί να εξαρτηθεί η επιβίωση των νησιών από τη δική σου κατανόηση ή τη διάθεσή σου να δράσεις ή όχι. Είναι το Σύνταγμα για όλους υποχρεωτικό. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τα σύγχρονα προβλήματα των μικρών νησιών. Έχω εδώ μερικά τα οποία είναι πιο πολύ, μάλιστα μπορώ να πω, τα ακόμη μικρότερα νησιά, αλλά έχω τη γνώμη ότι θα αναγνωρίσετε και εσείς τα δικά σας εδώ. Τα τυπικά προβλήματα είναι αυτά. Πρώτα-πρώτα οι οικιστικές πιέσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε για εδώ, έτσι. Εσείς δεν το ζείτε τόσο, γιατί μπορεί να θέλουν και δεύτερες κατοικίες, αλλά μόνο πολύ πλούσιοι θα έχουν δεύτερη κατοικία. Το ζούμε. Δεν είναι όσο το ζει η Ικαία και η Κίνδος, διότι το τέρας των Αθηνών, το πολεοδομικό, αφού στην αρχή επεζήτησε δεύτερη κατοικία στα παράλια του Σαρονικού, τα οποία κατέστρεψε τώρα μέχρι, όλα μέχρι πέρα, τώρα άμα πας στην Απαστιβάξα έχει πολλές κατοικίες, λοιπόν τα κατέστρεψε, άρχισε να πηγαίνει απέναντι στην Εύβοια. Πήγαινε από τη μεριά της Πελοποννήσου προς την Επίδαυρο. Τα κατέστρεψε και αυτά και τώρα ξαφνικά σκεφτήκαν και να σας πει, γιατί να μην πάρω το πλοίο που είναι μια ώρα, σε μια ώρα θα είμαι στη Γαία ή στη Λίθνο. Οπότε έγινε επιδρομή. Πραγματικά τώρα το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό. Έχουν αγοραστεί τεράστιες εκτάσεις
Και ενώ στην αρχή γινόταν έτσι από μικροεπιχειρηματίες, τώρα έχουν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες έχουν και μεγαλόπνοα σχέδια. Αυτοί σκέπτονται ότι εδώ, τώρα θέλουν, δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι, θα το κάνουν Μαϊάμι. Η Ελλάδα λοιπόν κινδυνεύει ξαφνικά να δεχτεί αυτό το κύμα το οποίο ήδη έχει έρθει. Κρήτη, Νότιος Πελοπόννησος, ολόκληρα χωριά είναι Γερμανία, Άγγλοι και τέτοια. Λοιπόν, εδώ είπαμε, σας είπα εδώ πέρα, δεν κινδυνεύεται από πολεοδομικό τέρας. Όπως υπάρχει και εδώ πέρα πάρα πολύ και σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για μια μεγάλη πόλη και όχι για ένα πράσινο νησί. Αυτό θα πούμε παρακάτω. Που αυτό οφείλεται σε εσάς στην πολεοδομική επέκταση από του τόπου. Αλλά εμείς είναι άλλο εκεί πέρα. Η Σύρος πάνω σκάρι δεν προσθέσει ούτε ένα σπίτι μέσα κάτω. Και με αρκετό καιρό είχαμε ξεφύγει εντελώς. Αλλά ξαφνικά που μυρίστηκαν αυτή την ευκαιρία, βγήκαν. Ήρθε πρώτος ένας Κύπρος, έκανε εκεί συγκροτήματα μεζονετών. Κάτι κοτέτσια που κάνουν το ένα δίπλα στο άλλο και τα αποκαλούν μεζονέτες. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει, μέσα να πας τώρα σε ωραία θέατρα, όπως είναι ο Φίνικας κλπ. Έχουν κατασκευάσει τέτοια πράγματα. Και ετοιμάζονται να αποβιβαστούν και στο άθικτο μέρος, στο Παρθένιο. Λοιπόν, υπάρχουν οικιστικές πιέσεις. Δεν φερούσεις ικανότητες που έχουμε σήμερα. Θα πούμε παρακάτω. Μου έκανε εντύπωση ότι αφού βέβαια καταστράφησαν τα πρώτα νησιά εδώ, Μύκονος και τέτοια, Σαντορίνη κλπ. Έχουν καταστραφεί οικολογικώς, οι απέναντι τα νησιά του Αιγαίου, αντί να χαίρονται που γλιτώσανε, διότι επειδή υπήρχε η ελληνοτουρκική ένταση, ας πούμε, από το στοιχείο στη Μυτιλίνη, είναι ακόμα τα νησιά, ήταν τουλάχιστον Τουρκία σε καλή κατάσταση. Θυμούμαι ότι αυτοί είχαν το μάτι στραμμένο στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Δεν αναπτυχθήκαμε, λέει, καλά ακόμα. Και αυτό πώς εκφράζεται οι πιέσεις αυτές δεν ήταν μόνο αυτό. Ο μαζικός τουρισμός σημαίνει θέλουν τσάντα. Οπότε γεννήθηκε το θέμα των αεροδρομίων, το οποίο επιχειρήσαμε να σταματήσαμε στο Συμβούλιο. Είπαμε ότι τα νησιά δεν επιδέχονται αεροδρομίων. Άντε ένα διάδρομο προσγειώσεως για επίγουσες ανάγκες. Αλλά τσάντα και δεν ξεχάσετε. Παρά τα αυτά, επιμένουν και μέχρι σήμερα. Μη λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν το σηκώνει αυτό το πράγμα. Και ότι αν υποθέτεται ή ότι γίνει ένα ατύχημα σε ένα αεροπλάνο, η καταστροφή θα είναι εκτεταμένη. Σε μικρό νησί. Δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει τάση για τα τσάρτερ, υπάρχει. Πρέπει να σας πω, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο, όχι μόνο από απόψεως ας πούμε τέτοιας βιωσιμότητας, αλλά θεωρώ άδικο πράγμα να μπορεί ο κάτοικος του Αμβούργου να ξεμπαρκάρει από το Αμβούργο κατευθείαν εδώ και ένας Έλληνας πρέπει να πάει στον Πειραιά, να πάρει πλοίο ή να πάει εκεί να κάνει ολόκληρη διαδρομή για να έρθει εδώ πέρα ή για να έρθει στο νησί. Σε κανένα δεν εξασφαλίζει αυτόματη μετάβαση από την Κοζάνη, ξέρω εγώ, στη Σαντορίνη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτά τα πέρα πράγματα. Από το οικονομικό φυσικά που είναι απαγορευτικό για τους τοπούς. Ναι, είπαμε τότε, όταν γεννήθηκε το θέμα του τουρισμού, επειδή μιλάμε, έχουμε πει τις αρχές του βιωσίμου τουρισμού, τότε ζούσε ένας μεγάλος Έλληνας, ονόματι Πικιώνης. Ο Πικιώνης λοιπόν υπέβαλε τότε στον Καραμαλή, εν έτη 1950-52 ήταν ένα σπουδαίο υπόμνημα και του είπε, κύριε Πρωθυπουργέ, ο τουρισμός στην Ελλάδα πρέπει να είναι ταπεινός και πρέπει να είναι ο ίδιος για τους Έλληνες και τους ξένους. Αυτό είναι ένα κείμενο σπουδαίο που πρέπει. Γιατί μετά επικράτησε αυτή η αντίληψη ότι μας φέρουν συνάλλαγμα στην αρχή, που τώρα βέβαια δεν υπάρχει θέμα συνάλλαγματος, αλλά μετά θεωρήθηκε ότι είναι η πανάκια του εισοδήματος. Άμα δείτε τα περιφερειακά σχέδια που έχουν γίνει, φαντάζομαι και εδώ θα ισχύει το ίδιο. Υπολογίζουν ότι το κύριο όσο πρέπει να είναι ο τουρισμός. Και αν δεν είναι το 90%, πάντως θα είναι το 70% των εσόδων. Που παραβιάζει την αρχή, που θα δείτε παρακάτω, ότι τα μικρά νησιά πρέπει να έχουν κάποιο είδους αυτάρκεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να εγκαταλείψει την επιμέλεια της γης και να πει ότι εγώ είμαι εδώ ένα τουριστικό καταφύγιο. Το λέω αυτό γιατί θυσιάζεται συστηματικά για να γίνουν τα τουριστικά καταλήμματα και οι άλλες ευχαίρειες. Μάλιστα η μόδα τώρα είναι να γίνονται γκολφ. Διότι είπανε, πέρναμε εμείς τους, όπως τους λέμε στη Σύρο, τους μπογαλατζίδες, δηλαδή τους τουρίστες του Σακηδίου, ενώ ο πολλής τουρισμός είναι οι γκολφερς. Έγινε έρευνα αγοράς, εσχολείται που γελάω λιγάκι, είναι βέβαια και κομικά πράγματα και φεδρά αυτά και πρέπει να βλέπουμε ότι
την πλευρά της δεστίας. Έγινε μια έρευνα ότι οι γκόλφερς αποτελούν μια αξιόπιστη πελατεία που δεν είναι μόνο οι πάρα πολύ πλούσιοι, είναι και άλλοι οι οποίοι ταξιδεύουν προς το σκόπο αυτών. Αυτό εννοούν λέγοντες ποιοτικών τουρισμών. Λοιπόν, και άρχισα να σκέπτεται ότι γιατί να μην κατασκευάσουμε γήπεδα γκόλφ. 450 σε όλη την Ελλάδα θέλουν να κατασκευάσουν. Και αυτό το λένε ότι είναι αυτή η μορφή, είναι η λοιπόν, καλή. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί που τα λένε... Για πίστευμα τον κόσμο ναι, και στους άλλους... Πρέπει να σας πω αυτοί που λένε... Δυναμικούς. Αυτοί που λένε, που το λένε αυτά, δεν ξέρουν τι σημαίνει ένα γκολφ. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι το γκολφ... Δύο λόγια, το λέμε αυτά και θα φέρω. Το γκολφ είναι ένα σπορ που αναπτύσσεται σε φύση που από μόνη της σου δίνει αυτό το γρασίδι. Εκεί στις βόρειες χώρες. Σε εμάς που δεν έχουμε τέτοια είδη βλαστήσεως, πουθενά δεν υπάρχει φυσικό αυτό, αντιθέτως η μακία βλάστηση είναι ακριβώς το αντίθετο, σημαίνει ότι αυτός πρέπει να καταστρέψει το τοπίο, το αλλάξει για να κάνει γκολ. Για να κάνεις ένα τέτοιο, ας υποθέσουμε ότι αγνοείς το πρώτο που είναι ο κανόν, ότι δεν το κάνεις ποτέ την καταστροφή του δικού σου τοπίου, δεν επιτρέπεται. Θα σας πούνε ότι εμείς όταν λέμε τοπίο προστατευμένο, εννοούμε και τη φυσιογνωμία που έχει το τοπίο εκεί. Δεν μπορείς να αποφασίσεις να κάνεις κατά πράσινη τη σειρά, είναι γελίο να το συζητάς. Η σειρά είναι, θα παραμείνει όπως το λέμε βράχος. Εκεί όπως είναι. Όπως τον έφτιαξε ο Θεός και όπως είναι όλους αυτούς τους αιώνες εδώ. Δεν μπορεί να πρασινίσει μια πλαγή. Γίνεται με μεταλλαγμένο γρασίδι. Με μεταλλαγμένο. Που σημαίνει ότι για να το φτιάξεις, υπολογίζεται ότι κάθε γκολφ απορροφά κάθε χρόνο το νερό που χρειάζεται μια πόλη 12.000 κατοίκων για να συντηρήσει τον γρασίδι αυτό. Δεύτερον, το γρασίδι είναι μεταλλαγμένο και τα μεταλλαγμένα τα έχουμε απορρίψει. Μην μετακινούμεθα, όχι μόνο αυτό, αλλά γύρω γιατί κάνουν επιμόλυνση των υγειών, των κανονικών. Πάνε δηλαδή τα έντομα από εδώ από εκεί και επιμολύνουν τα κανονικά. Άρα λοιπόν έχουμε ευθεία καταστροφή περιβάλλοντος από τα γκολφ. Αυτό είναι, εγώ να δει, νομίζω σαν να μην υπάρχει. Συμπεριφέρονται και λένε ότι λύσαν το πρόβλημα και σαν να μην υπάρχει. Αυτά που σας λέω είναι σαν να μην υπάρχουν. Τελικώς θα γίνουν δίκες για αυτά. Μα το προβλέπετε βέβαια, υπάρχει το δικαστήριο, θα τα εξετάσει αυτά τα ζητήματα που τα ξέρουν. Και μετά πάλι θα λένε ότι οι δικαστές είναι αυστηροί, δεν μας αφήνουν να κάνουμε την ανάπτυξη κλπ. Διότι δεν εξηγούν ευθύς εξ αρχής ότι αυτά είναι ανυπέρβλητα. Δεν μπορείς εσύ να αποφύγει να πάψει να θεωρείς ότι ο μαζικός τουρισμός ή έστω η αποκλειστική αποστολή του νησιού για τόπος ψυχαγωγές είναι αφύσικο πράγμα. Υπάρχει λοιπόν το θέμα των αποβλήτων, είναι άλυτο στα μικρά. Έχω μελετήσει όλα τα πάντα, έχουμε κάνει. Τι είναι, θα πεις, πού θα το κάνεις τώρα από αυτά. Ποιος θα κάνεις ένα περισσότερα, πού θα πηγαίνει. Πρέπει να σας πω η τελευταία λέξη είναι ότι δεν πρέπει να πηγαίνει τίποτα στη θέλεση. Άρα, αυτό προποθέτει γίνεται και τριτοβάθμιος καθαρισμός και θα ανακυκλώνεται προσάρδευση μέσα στο νησί. Αυτά όμως προϋποθέτουν σοβαρή εργασία και μεγάλο κόστος. Έχουμε πει δηλαδή ότι νερό δεν εννοείται να φεύγει από το νησί να πέφτει μέσα. Δεν έχει που δεν έχει νερό. Παίρνεις και πετάς και στη θάλασσα νερό και ρυπαίνεις και καταστρέφεις. Πρέπει λοιπόν το νερό να τύχει ενιαίας διαχειρίσεως. Γι' αυτό θέλω το νερό είναι λίγο γουστό στα νησιά. Δεν είναι λύση να μου πεις ότι φέρνω με το αμάξι νερό και με το πλοίο νερό ή φέρνω νερό εμφιαλωμένο. Πρέπει να υπάρχει σύστημα νερού. Πράγμα που σημαίνει ότι το νερό του νησιού θα έχει ενιαία διαχείριση με το σύστημα των υγρών αποβλήτων. Ένα είναι το σύστημα αυτό. Θα κυκλοφορεί το νερό, θα δούμε τι νερό είναι κάθε νερό. Γι' αυτό λέμε ότι από τα πρώτα προβλήματα που θα μελετήσουμε η διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισης του νερού. Μετά, εμείς έχουμε αυτό, δεν ξέρω αν το έφτιαξε εδώ, αφαίρετη διάνοιξη οδών. Είναι μια ελληνική ευρεσιτεχνία που επιτρέπει την υποδόμηση των βουνών. Γιατί υπάρχει ένας παλιός νόμος ότι άμα έχει πρόσωπο σε ένα δρόμο, εκεί μπορεί να χτίσει. Λοιπόν, αν είπαν αφαίρετα, ανοίγουν δρόμο. Η διάνοιξη των οδών είναι καταστροφή των βουνών. Αν δεν μπορούμε από τα βουνά συγκαταλέγονται στα ευαίσθητα οικοσυστήματα, τα οποία έχουν κακοποιήσει αμιλήχτως οι Έλληνες. Και δεν ξέρουν τι ζημιά έχουν από αυτά. Δεν έχουν μετά νερό, δεν παίρνει υδροφόρο ορίζοντα το βουνό εκεί πέρα και δεν εμπλουτίζεται τα υπόγεινά. Δεν έχουν υπόγεια νερά. Υπάρχει λοιπόν η ανταμάχη. Υπάρχει το τελευταίο το οποίο πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι εκείνο που αποκρύπτει το πρόβλημα.
διότι αυτοί ενσωματώνονται σε συστήματα, μείζωνα διαστήματα διαχείρισης του τουρισμού. Είναι γνωστό ότι τον τουρισμό στην Άρα τον νέμονται ορισμένοι ξένοι επιχειρηματίες, οι tour operators, οι οποίοι καθορίζουν, όπως είναι περίπου, όπως ο Τσοπάνος πηγαίνει τα κοπάδια από εδώ και από εκεί, έτσι και αυτοί είναι οι ποιμένες των τουριστών. Τους κατευθύνουν εδώ εκεί και ανάλογα κάνουν και τους εκβιασμούς τους και τις διαπραγματεύσεις τους, άμα δεν είσαι εμβολικός, την πηγή τον πηγαίνουν απέναντι. Ιδιαίτερα την Ελλάδα την έχουν μεταξύ Τουρκίας κλπ. Δεν κάτσε, πάω απέναντι με πιο φτηνό. Λοιπόν, η ένταξη σε αυτό, στο οποίο δυστυχώς την απεδέχτηκε, είναι καταστροφική. Διότι σκεφτείτε, αν έρθει μια κρίση για να βάσει στο σύστημα των μείζων, αυτοί θα πεθάνουμε. Για πεθάνουμε, πεθάνουμε. Άμα εξαρτηθεί από μείζον σύστημα απ' έξω. Γι' αυτό τους απασχόλησε πολλούς. Εκείνα τα μικρά νησιά είναι κράτη. Άμα λοιπόν αυτά μπουν σε συστήματα μεγαλύτερα, τα οποία μπορεί να χειρίζεται το άλλο, δεν σου δίνω νερό, δεν σου κάνω αυτό, εκείνο, γιατί θα τα πεθάνει. Το ίδιο ισχύει όμως και μετά τη μουτάντης και η περίπτωση των ελληνικών νησιών. Και τέλος υπάρχει αυτό που είπαμε, η αλλίωση της πολιτικής ταυτότητας. Έρχονται αυτοί, φέρνουν και τα μοντέλα των σπιτιών που θέλουν να χτίσουν, κάνουν ένα αλαλούμ αρχιτεκτονικό, το οποίο μετά στο τέλος λες, πού είμαι, είμαι στη Σύρο, πού είμαι εδώ πέρα. Ενώ είπαμε η αρχή της χωροταξίας είναι η διατήρηση της φυσιογνωμίας του νησιού. Τι κάνουμε λοιπόν για αυτό το πράγμα? Είπαμε, το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνουμε είναι κάνουμε βιώσιμη χωροταξία. Δηλαδή αυτό πρέπει να το ζητήσετε όλοι για την Κέρκυρα, διότι ελθόν εδώ διεπίστωσα ότι δεν έχετε εσείς ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Εάν είχατε δεν θα υπήρχαν οι διενέξεις που υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα αξιώσετε είναι χωροταξικό σχέδιο Κέρκυρας, κύριε, με δημόσιο διάλογο. Να δούμε τι θα γίνει, τι. Τι θα αποφασίσουμε να το κάνουμε, να το χτίσουμε όλοι την αυτή να είναι. Εδώ μιλάμε, έχουμε το αεροδρόμιο εδώ πέρα που δεν μπορούσε να ήταν εδώ αυτό. Δηλαδή με τώρα έχει αναπτυχθεί και η έννοια τη βιωσίμου αεροπλοεία. Θεωρείται απαράδεκτο να είναι σε γειτονιά σε πόλη αεροδρόμιο. Ένα ατύχημα να γίνει εκεί πέρα μέσα, σε αυτό το αεροδρόμιο. Εδώ πέρα καταστράφηκε η πόλη. Γιατί το αποκλείεται, δηλαδή, αν σα βάλει κανένα στατιστικέ πιθανότητε, μπορεί να σα πει τόση πιθανότητε είναι να έχετε ατύχημα. Δεν επιτρέπονται αεροδρόμια εν επαφή με πόλη. Και αυξάνεται και αυξάνεται και τριπλασιάζεται, ναι. Έχει τριπλασιαστεί και όλοι το επικροτούν. Θα μα πει πώς να μην. Να... Α, θέλουμε τουρίστες, μετράνε κεφάλια. Είπαμε, τώρα αντιλαμβάνεστε γιατί επέλεξα ως θέμα ομιλίες αυτό. Πρέπει να πιστεύω ότι αν το καταλάβουμε, θα του σοκούνε άλλο. Ρε παιδιά, δεν είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι όλοι οι Κέρκυρα ένα αεροδρόμιο. Έτσι. Λοιπόν. Αυτές τις είναι μερικά από αυτά τα πράγματα. Αυτό το έβαλα χωριστά για να το ενθυμηθείτε. Να αξιώσετε ειδικό χωροταξικό σχέδιο και δημόσιο διάλογο επ' αυτού. Η διαδικασία είναι η εξής. Ένα ειδήμων γραφείο το καταρτίζει στην πρώτη φάση. Το δίνει μετά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να το θέσουν υπόψη των πολιτών και να γίνει διάλογος. Διότι η υπεροχή και η μεγάλη αξία του χωροταξικού είναι ότι ρυθμίζει τάξη της χρήσης γης. Εδώ, δέστε το αυτό, να το συγκρατήσετε επίσης. Αυτό εδώ πέρα. Τάξη της χρήσης γης. Υπάρχει ένα πρακτικό σπουδαίο του τμήματος το 14 του 1996, που όρισε τις αρχές της βιωσίμου χωροταξίας. Είπε δηλαδή πώς θα γίνεται ένα χωροταξικό των νησιών. Διότι υπάρχουν και σχολές χωροταχτών οι οποίοι νομίζουν ότι τους είπαν εκεί για να χτιστεί το νησί. Έτσι. Αντιλαμβάνοντας χωροταξία μόνο τους οικισμούς, τίποτα άλλο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξετε στο χωροταξικό έχει να του πεις πού είναι το απόθεμά μου. Απόθεμα λέμε το άθικτο κεφάλαιο. Δηλαδή αυτό που θα παραμείνει άθικτο. Άθικτο θα είναι το πολιτιστικό και το σκληρό φυσικό κεφάλαιο, μεταξύ των οποίων εγώ θεωρώ απαραίτητος τους αιώνες. Αυτό είναι άθικτο. Δεν το αγγίζει κανείς εις τους αιώνας των αιώνων. Αρχίζουμε από αυτό. Το απολύτως προστατευθέον. Αφού λοιπόν δούμε το απολύτως προστατευθέον, μετά λέμε για να δούμε πού θα μπει η οικοδομή της νήσου. Δρόμοι, ενεργειακό σύστημα κλπ.
Γιατί τώρα αυτό σκεπτόμουν. Η λογική λύση της Κέρκυρας, φίλε Αντώνη, ήταν να είναι μεν εδώ ο Βοράς ανεπτυγμένος, αλλά ο Νότος έπρεπε να είναι Γεωργία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, δυσκολία να τους πείσει στον Νότο, γιατί άμα τους υποθάλψει αυτή την τάση που περιμένουν τον πολιτισμό. Τα προβλήματα βράζουν αυτό. Ναι, λοιπόν, λογικός όμως είναι, είπαμε, δεν ξέρω, άμα κάνουμε το χάρτη, θα δούμε ότι θα έχουμε και αλλού ζώνες. Ας πούμε, πού είναι οι ελαιώνες. Πρώτα θα αρχίσει από αυτό, θα το τονίσετε αυτόν που θα πάρει το χωροταξικό σχέδιο. Γιατί αυτοί μπορεί να είναι και πολιτικοί μηχανικοί που πρώτα σκέπτονται ότι θα χτίσουν και μετά θα φυλάξουν. Ενώ είναι ανάποδα, λοιπόν, πρώτα θα φυλάξουν τα διατηρητέα και μετά θα δουν τι μένει. Οπότε από εκεί θα κανονίσουμε τι θα είναι το δίκτυο των οικισμών, που θα είναι οι δρόμοι. Και αυτό που λέμε να το κάνουμε και στο Νότο, με αυτόν τον δρόμο θα συμπεριληφθούν. Είναι και ένα θέμα, έτσι. Αυτοί θα μένουν εκεί, θα θέλουν να ανέβουν εδώ. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, είναι δύσκολα προβλήματα. Θα πούμε λοιπόν το δίκτυο των οικισμών και μετά τη χρησιλική. Θεωρώ διανόητο ότι θα εγκαταλαφθεί η ελαιοκομεία, οι ελαιώνες στην Κρήτη. Είναι παράδοση μεγάλη και πρώτη προϋπόθεση βιωσιμότητας η διατήρηση των ελαιώνων. Και ό,τι άλλο είδος γεωργίας είχε το νησί αυτό. Την οποία πρέπει να σας πω, άμα κάνετε την άλλη αρχή ανάποδα, δεν θέλει κανένας. Εγώ στη σειρά μένω στην ενδοχώρα, δεν μένω στην ακτή. Έχει, είναι ένα κτήμα που το είχαν οι πρόγονοι της γυναίκας. Και εκεί εγώ έμεινα γιατί ήταν αγροτικό, ζωντανό αγροτικό. Με υγιείς ανθρώπους, φτάναν τα 100 χρόνια αυτοί, καλλιεργώντας μια δύσκολη γη. Λοιπόν, τώρα μου γνωρίζει ο πρόεδρος της κοινότητας ότι είναι δύο οι Γεωργοί. Δεν θέλω να καλλιεργήσω. Τι κάνανε αυτοί τώρα, άλλοι φτιάξανε τύπατα που είναι μάλλον χημικά εργοστάσια. Κάνουν τώρα το νέο τύπο, τον δεν ξέρω αν τα έχετε αυτές εδώ. Τεράστια θερμοκήπια που είναι χημικά εργοστάσια. Δεν υπάρχει γη. Και κατευθείαν τα χημικά. Αποτέλεσμα, θερίζονται από καρκίνο τώρα. Άγνωστο στην καρκίνο. Ο καρκίνο στη Σύρο τώρα όλοι οι χωριοί έχουν καρκίνο. Αφού δουλεύουν μέρα νύχτα μέσα εκεί στα θερμοκήπια. Λοιπόν, κάνανε τα θερμοκήπια και παραναλύσανε τα άλλα τα δύσκολα, τη γη και την καλλιέργεια και αυτά έτσι. Λοιπόν, θα εκτοθούν οι χρήσει τη γη και τελικώ. Ποια θα είναι τα σημεία της εντατικής ενεργίας. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, σας λέω ότι η γη έχει ορισμένους κανόνες που χρησιμοποιείται. Αυτούς τους βρήκαν και τους απέδειξαν πειραματικά στην Αμερική. Για να θεωρηθεί ότι βρίσκεται ένας τόπος σε ισορροπία, πρέπει το 75% λέγεται αυτή η κανόνες της βιοσφαίρας. Το 75% πρέπει να μένει παρθένο. Το 20% θα γίνει χρήση ηπίας ενεργίας, δηλαδή γεωργία. Και μόνο το 2 έως 5% θα είναι χρήση εντατικής ενεργίας, που σημαίνει οικισμή, υποδομή και εργοστάσιο. Μόνο το 2 έως 5%. Λοιπόν, εσείς τώρα αν πάτε στο πολεμικό, δεν ξέρω αν ξέρετε το πολεμικό, για δώστε μου με τα εγκεκριμένα σχέδια, πόσο ποσοστό καταλαμβάνουν οι οικισμοί και οι δρόμοι, δεν θα ξέρουν ποτέ από τα. Ζήτησα μια φορά για την Αττική για να του αποδείξω ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τα σκουπίδια τη Αθήνα εκεί. Έχουμε κάνει γνωμοδότηση ότι δεν μπορεί να κάνουν. Αφού αμελήσανε, δεν υπάρχει χώρο για να κάνουν απόβλητα στην Αθήνα. Μα πάτε μια βόλτα με το αεροπλάνο πάνω, θα δείτε ότι άνω του 30-40% είναι χτισμένο. Δεν μπορεί να γίνει εκεί πάνω. Βέβαια η Αθήνα του είπαμε δεν είναι τοπικό πρόβλημα τα απόβλητά τη, είναι η μισή Ελλάδα εκεί. Το αεροδρόμιο δεν είναι για την Ελλάδα, τα λιμάνια δεν είναι για την Αθήνα, είναι της Ελλάδος υπόθεση. Άρα θα κάνουμε αυτά που κάνουμε και έξω για τις πόλεις αυτές. Αυτά θεωρούνται ότι έχουν εθνικό θύμα και με ένα ειδικό σύστημα, είναι δε επί σιδηροδρόμου με κλειστά κοντέινερ, πηγαίνουν σε μέρος που μπορεί να είναι και πολύ μακριά. Στα απόβλητα της Νέας Υόρκης πάνε στην Καρολίνα, 1200 μίλια. Του Λονδίνου πάνε σε ένα μέρος που είναι 450 μίλια μακριά. Του Παρισιού 250 χιλιόμετρα. Αλλά στην Ελλάδα μου το πεις, πιστεύω ότι θα σκίσει τα ρούχα του υπουργός ότι έχω χώμα εδώ. Τι μου λέει αυτό να πάρει, πέφτει, δεν θα έχω χώμα. Δηλαδή θεωρεί όσο ότι υπάρχει χώμα, ότι μπορεί να χτίζει και να κάνει. Έτσι, λοιπόν, τελεί εν αγνία του κανόνας. Λοιπόν, θα προσέξετε και αυτό που σας είπα. Και αν δεν το προσέξετε, θα λέω από τούτο το επιμελητήριο, ότι πάρα πολύ ευχαρίστως και αφιλοκερδός θα σας
συμβουλεύσει όταν κάνετε το χωροταξικό σας σχέδιο για τις παγίδες των συντακτών που δεν τις βλέπετε. Έτσι. Λοιπόν, και προσέχουμε το τελευταίο αυτό, αφού κάνουμε αυτά όλα, θα προσέξουμε πάρα πολύ τη φέρουσα ικανότητα του νησιού. Με αυτό που απομένει, αφού πρώτα βάλουμε τη φόρμουλα αυτά, δούμε και τι είναι η φέρουσα. Πόσο δηλαδή εγώ τουρίστε μπορώ να δεχτώ, αυτό το ερώτημα πρέπει να το θέσετε. Όχι να το αφήσετε ανοιχτό ότι θα πάρουμε όσο θέλετε και όσοι έχετε προτίμηση. Να καθορίσουμε πόσους τουρίστες αυτό μπορεί να υπολογιστεί. Υπάρχουν μέθοδοι υπολογισμού της φερούσης ικανότητας. Λοιπόν, η ώρα έχει παρέλθει και νομίζω ότι όσα σας είπε είναι αρκετά για να σας δώσουν σε γενικές γραμμές τη φύση του προβλήματος και τη σημασία του. Δεν θα επισέλθω σε άλλες λεπτομέρειες, γιατί ελπίζω να συγκρατήσετε μερικά μόνο αυτά που σας είπα και γι' αυτό άφησα τελευταίο αυτό το θέμα του χωροταξικού σχεδίου, που το θεωρούμε εμείς το σπουδαιότερο. Εάν δεν έχεις χωροταξικό σχέδιο, δεν ξέρεις πού πηγαίνεις και πού θα βρεθείς. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τον έλεγχο του μέλλοντός μας και το μέλλον πρέπει να είναι βιώσιμο. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με ακούσετε και επαναλαμβάνω ότι οτιδήποτε είπα και στους κυρίους, αλλά και εσάς και σε όλους, όταν θα χρειαστεί το επιμελητήριο που τα καλλιεργεί συνέχεια αυτά και πρέπει να σας πω ότι είμαστε πρώτοι παγκοσμίως, μπορούμε να δώσουμε συμβουλή για κάθε θέμα πώς πρέπει να γίνει. Διότι έχουμε αποδώσει από ενωρίς σημασία σε αυτά τα πράγματα, τα οποία εκ των πραγμάτων αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει αυτά που τώρα όλοι τα αναγνωρίζουν αυτά. Στην αρχή όταν τα λέγαμε, λέγανε ότι αυτοί είναι οι οικολόγοι. Ενώ πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι θέμα οικολογικής συνείδησης. Σήμερα δεν μιλάμε για οικολογική συνείδηση, μιλάμε για ήθος βιωσιμότητα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάλι και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο κύριο Δεκλερή για τα όσα ενδιαφέροντα είπε. Επίσης το ακροατήριο για την προσήλωση τη δέουσα που υπέδειξε στην προσέλευση εδώ και την όλη στάση. Λίγο κατάχρηση, από μακριά. Παρακαλώ πολύ αν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις να διατυπωθούν. Σύντομα, επί του θέματος, διευκρινιστικές ερωτήσεις αν θέλει κάποιος κύριος. Να είναι όμως διευκρινιστικές ερωτήσεις. Είναι πρώτα ο κύριος και μετά ο κύριος Πρόεδρος και οι υπόλοιποι δύο που ρωτήσανε. Και ο κύριος Κίνης με τη σειρά. Ο κύριος πρώτα. Αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά το χωροταξικό της, επειδή επειδή ας πούμε, μπορεί να πάρει κάποιο καιρό και το μεταξύ έχουν εκτιστεί πάρα πολλές περιοχές. Μιλάμε ότι υπάρχουν σε περιοχές που υπάρχουν δασικές εκτάσεις, δηλαδή είναι περιοχές που ούτε καν το φανταζόμαστε εκεί πέρα που θα κτιστούν, να κτίζονται ανελέητα χωρίς κανένα έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση, τι θα μπορούσε να γίνει μέχρι που να ολοκληρωθεί αυτή η χωροταξική μελέτη? Διότι ας πούμε, αν περιμένουμε να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί ο νόμος, τότε πλέον η Κέρκυρα θα έχει υποστεί μια τεράστια καταστροφή. Αυτό φοβούμαι ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα πέραν από το να επαγρυπνείτε, διότι σας λέω τότε στα νησιά κάτω που επιβάλαμε το χωροταξικό σχέδιο, το πέμπτο τμήμα το επέβαλε. Από τη μια μεριά είπα να το κάνουν και από την άλλη περιείχοντο πολιτευτέ και οι υπουργοί και έλεγα μην ανησυχείτε, είμαι σημαντικό εδώ, θα χτίσετε. Χτίζανε λοιπόν συντέχεια και απόδειξη του είναι ότι εκεί που ακολούθησαν τη διαδικασία, πάνω στην περίπτωση τη Σύρου, το επεξεργαστήκαμε αυστηρά το σχέδιο αυτό. Δεν έχουν βγάλει μέχρι σήμερα τα διατάγματα. Μπορεί ότι πήραν χρήματα από την κοινότητα, γιατί αυτό το πρότεινα στην κυβέρνηση, ευθέως εγώ το είπα το 90, μην μου μιλάτε ότι έχετε οικονομικά προβλήματα. Αυτά είναι δεύτερα. Το πρώτο που έχετε, σώσετε τα νησιά από την επιδρομή που γίνεται. Των επενδυτών και των άλλων. Σώστε τα νησιά, είναι Ελλάδα τα νησιά. Λοιπόν, πήρανε κονδύλια από ένα πρόβλημα Envirec και άρχισαν να κάνουν αυτές τις μελέτες. Από αυτά έχουν υλοποιηθεί 2 ή 3 μόνον. Θυμάμαι. Της Τίνου νομίζω, της Σύφνου κανένα 2-3. Ενώ είχαμε πει ότι τα μικρά νησιά πρώτα και στα γρήγορα, από το 1990 μιλάμε και δεν το έχουν δημοσιεύσει. Είναι πως υπάρχει δεδομένη απροθυμία. Δηλαδή και κυβερνητική απροθυμία και να δυστυχώς δεν το καταλαβαίνω πόσα. Μετά πρέπει να καταγραφεί, πρέπει να λέγεται, ας τα καταλογίσουμε αυτό σε αυτό, την καταστροφή της Κερκύρας, την καταστροφή της Σύρου. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει συντονισμένη στάση του νησιού. Ότι το θέλει αυτό και το παρακολουθεί. Άμα θέλει, το θέλουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο.
για μια υπόθεση που έχουμε τώρα στην Κεφαλινία, ζήτησε και βρήκα τη Κεφαλινία στο σχέδιο. Κάποιος το έκανε το 1993 και έμεινε σε ένα σιρτάρι. Δεν έλαβε τη μορφή, αλλά υπάρχει όμως. Και σε εσάς θα υπάρχει. Το αυτό έχουν πει. Θα το πάρουμε λοιπόν, θα πάρετε από αυτό να το εξυγχρονίσει και θα παρακολουθείτε εδώ. Δε, αν δεν προβληθεί ως αίτημα του νησιού και μάλιστα με σύμπνοια, δεν θα γίνει. Διότι υπήρχε σύμπνοια και υπήρχαν τα άλλα συμφέροντα τα οποία επέμεναν να το κάνουν και το έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να επιστηθεί η ευθύνη αυτό που το κάνει. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να το εγγυηθεί κανείς. Άλλο. Ο κύριος εδώ. Ο κύριος Πεταμιδάκης. Κυρία, δεν είναι μια κυρία εκεί. Ναι, ναι, η κυρία και ο κύριος Γκίνης και ο κύριος Πρόεδρος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Λέγομαι Γιάννης Κοντός. Ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Πολύ σχετική με αυτά που είπατε. Η απότομη και ίσως σε μερικά σημεία ανεξέλεγκτη αύξηση του τουρισμού στην Κέρκυρα, στον νομό, είχε σαν αποτέλεσμα την παραμέληση και καταστροφή ως ένα σημείο του Κερκυραϊκού Ελαιώνα, που είναι ο ιστορικότερος στην Ελλάδα, ο αρχαιότερος ίσως, και που θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί το μουσιακό είδος. Έτσι. Ένα είδος το οποίο θα μπορούσαμε να το δείχνουμε και εν είδη μουσείου, ας πούμε. Με κάποια πτώση του τουρισμού, βλέπουμε την τάση να θέλει μάλλον να ξαναγυρίσει ο κόσμος στην αγροτική ανάπτυξη σε αυτό το τομέα. Πράγμα δύσκολο βέβαια πλέον, διότι όταν έχει παραμεληθεί για 30 και πλέον χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να επιστρέψουν σε μια τέτοιου είδους δραστηριότητα με μια συνέχεια από παλαιότερα. Οπότε ήδη έχουμε το ένα πλήγμα εκεί. Φτάνοντας τώρα και συνδέοντας το με τη χωροταξία, με το ανεξέλεγκτο χτίσιμο δεξιά και αριστερά, πράγμα το οποίο επέφερε βέβαια η απότομη τουριστική ανάπτυξη και ίσως η έλλειψη ελεγχτικών μηχανισμών. Και συγκεκριμένα πηγαίνοντας στην χωροταξία, ήθελα να ρωτήσω, θα μπορούσε να επιβληθεί νομοθετικά, δηλαδή με νομοθέτημα να οριστεί ότι τώρα άμεσα πρέπει να γίνει χωροταξικός σχεδιασμός σε όλους τους νομούς, με προστατευόμενα είδη το τάδε, τον ελαιώνα, αλλού να υπάρχει ζώνη ή χρυσής γης που είπαμε, ξενοδοχειακή ή βιομηχανική. Δεν μπορεί δηλαδή να χτίζεις βιομηχανία, βιοτεχνία, εργοστάσιο, οικία και δίπλα να έχει ελαιώνα. Είναι απαράδεκτο. Οπότε νομοθετικά θα μπορούσε να ρυθμιστεί. Και αν θα μπορούσε να ρυθμιστεί, να καθοριστούν τα ποσοστά. Τόσο ποσοστό εκεί, τόσο ποσοστό στη βιομηχανική ζώνη, τόσο ποσοστό στην οικιστική. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι οι ελαιώνες ήδη προστατεύονται με την ομολογία του πέμπτου τμήματος. Εκεί υπήρχε ένα ελαιώνες υπήρχαν κοντά στην Κυπαρισία και άρχισαν να τους κόβουν για να επεκταθεί η Κυπαρισία. Και τους είπαμε stop. Προστατεύονται ακριβώς όπως και τα φυσικά οικοσυστήματα. Νομοθετικά όμως, συγγνώμη. Νομολογιακά υπάρχει αυτό. Ναι, νομοθετικά. Λοιπόν, νομοθετικά νομίζω ότι είναι απολύτως εφικτό να γίνει και επιβεβλημένο. Υπάρχουν σοβαρές εργασίες επιστημόνων που αποδεικνύουν ότι οι ελαιώνες είναι τεχνικά συστημένοι οικοσυστήματα από τον άνθρωπο φτιαγμένα, αλλά έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Δημιουργούν δηλαδή βιοκοινότητα μέσα και είναι προστατευτές. Εγώ πιστεύω ότι οι ελαιώνες, οι δικοί σας ορισμένοι τουλάχιστον, είναι και μνημεία της φύσεως. Υπό την έννοια ότι έχω δει δέντρα τα οποία είναι σαν γλυπτικά έργα. Λοιπόν, είναι έγκλημα να κόβεις τέτοια δέντρα. Όχι μόνο επειδή είναι ελιές, αλλά επειδή είναι και μνημεία της φύσεως. Λοιπόν, αυτό θα το προστατεύσετε ασφαλώς πρωτοκρινοκάρετε να αντιμετωπίσετε. Θα έχετε σύμπραξη της κυβερνήσεως. Αυτό είναι ένα πράγμα. Αν το αξιώσετε, βέβαια, ομόθυμο το νησί, εγώ νομίζω να το επιβάλλετε. Θέλουμε μέσα να θυμηθώσουμε τον ελαιώνα. Και φυσικά, άμα τονιστεί ότι ο ελαιώνας είναι και στοιχείο της ταυτότητας της Κερκύρας, της πολιτιστικής ταυτότητας. Είναι μεγάλη σημασία σε αυτό ότι αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε με διάταξη ότι για να σωθεί. Αλλιώς θα γίνει τότε όποιος προλάβει να αρχίσουν όπως γίνεται. Μόλις ακουστεί ότι γίνεται αυτό, αρχίζουν και δουλεύουν εντατικά να εκποιούν γη για ενοικοδόμηση. Και τότε πρέπει να γνωστοποιηθεί δηλαδή όταν θα δοθεί αυτή ότι δεν θα αναγνωριστούν οι πράξεις αυτές που γίνονται τώρα. Θα επιτευχθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε αρχή τη διαδικασία αυτή ούτε δικαιοπραξία ούτε τίποτα θα αναγνωρίζει.
Λοιπόν, η κυρία Φλόγα έχει μια ερώτηση. Δεν απαντήθηκε, δεν καταλάβω καλά. Η απάντηση τώρα ήταν, η ερώτηση ήταν αν νομοθετικά μπορεί να ρεγουλιστεί αυτό το πράγμα. Είπαμε κύριε, ότι η νομολογία του Συμβουλίου είναι ανώτερα από τον νόμο. Υπάρχει. Γιατί θεωρείται ότι είναι συνταγματικό επίπεδο. Έχει επιβληθεί αυτή η απαγόρευση να κόβονται. Αλλά αν. Για την απαγόρευση, για την χωροταξική. Για αυτό και αυτό δεν του είπαμε ότι τον ελαιώνα δεν μπορεί να τον καταθέσει. Πρέπει να τον υιοθετήσει και να τον συντηρήσει. Αυτό εννοούμε ότι έχει τις υποχρεώσεις των ελαιώνα που έχει για ένα φυσικό οικοσύστημα. Αυτό λοιπόν μπορεί να επιβληθεί και διαδιατάξιος νόμου. Το καταλάβατε, διαδιατάξιος νόμου. Αλλά εγώ λέγω ότι σε μια χώρα που σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις δεν θα χρειαζόταν καν. Υπάρχει η απόφαση αυτή της Κυπαρισίας. Η κυρία Φλόρα έχει τον λόγο. Ναι, χαίρετε. Είμαι η Φλόρα Βριώνη, είμαι στο ΔΕΤΑ Σίγμα της Περιβαλλοντικής. Είμαι αρχιτέκτονας και περίπου τα 2 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Συναντάω ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το πρόβλημα δεν είναι μόνο, ας πούμε, να κάνουμε ένα νόμο, να κάνουμε μια χωροταξία, αλλά αυτό που βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό είναι πώς θα επιβάλλεται ο νόμος. Γιατί τώρα εγώ βλέπω που κάνω άσκηση επαγγέλματος, όπου μου ζητάνε να βγάλω μια άδεια είναι πήγατε και στη λίμνη Κορισίων, κανονικά δεν μπορείς να κτίσεις αν δεν έχεις στρέματα, αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε, με τα 3 στρέμματα ή με τα 2 στρέμματα θα κτίσουμε, ποιος θα μας πει κάτι και όλα αυτά. Και αν ακολουθήσω και δεν κτίζω όντως εκεί που, που θέλουν εκεί να κτίσω, εγώ δεν θα έχω δουλειά κατά κάποιο τρόπο. Και δεν είναι μόνο αυτό στην αρχιτεκτονική, είναι και στο ελαιόδάσος. Γιατί εκτός από αρχιτεκτονική, επειδή είναι μικρός ο χώρος, δεν έχω πολλούς πελάτες, κάνω και λίγο μεσηδεία και αυτό σημαίνει ότι βλέπω πολλά οικόπεδα. Όλα τα οικόπεδα, πριν πολιθούν, έχουν ήδη ξεριζώσει τα δέντρα. Με τη σκέψη ότι δεν θα το αγοράσουν αν υπάρχουν μέσα δέντρα και όλα αυτά. Και δεν είναι τι νόμο θα βγάλουμε, είναι όταν βγάζουμε ένα νόμο να βρίσκουμε και τον τρόπο πώς θα το εφαρμόσουμε. Αυτό είναι που θέλω να πω. Ευχαριστώ. Απολύτως ακριβείς παρατηρήσεις. Πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει και χειρότερα άλλου από αυτό που λέτε. Υπάρχει αυτή η τάση, η ροπή δηλαδή. Αλλά εγώ λέγω ότι υποθέτω ότι όταν θα συζητηθεί το θέμα που συζητείτε τώρα, θα διαμορφωθεί κοινή γνώμη να σωθεί και η κυρά, έτσι δεν είναι. Θα διαμορφωθεί. Θα υπάρξουν αυτά που λέτε, θα υπάρξουν οι κατεργάριδες οι οποίοι θα προσπαθήσουν να χτίσουν τα γραφεία που θα βγάλουν, αυτά θα γίνουν. Διότι δεν διακρίνεται η χώρα για απολύτως συνεπή εφαρμογή νόμων και καιρών. Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι αν γίνει συνείδηση σε αυτό, θα υπάρξουν οι έλεγχοι και μπορεί να επιβληθεί αυτό το πράγμα. Μόνο που η ποσότητα αυτών που κάνουν τις παρανομίες και η ποσότητα και το μέγεθος του νησιού είναι δυσανάλογο, που σημαίνει ότι τόσο μικρό νησί και τόσο πολλές παρανομίες που δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Μα είπαμε προηγουμένως στη δική και να το λέμε μικρό νησί για όρους συγκρίση με τα άλλα μεγάλα νησιά. Αλλά άμα τη συγκρίνετε τη Γέγκυρα με τη Σύρα ή με την Τίνο ή με τα άλλα, είναι μεγάλο νησί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι μπορεί απολύτως να και να γίνει και να ελεγχθεί η διαδικασία επιβολής με αυστηρά μέτρα. Κύριε Κατσούτη, στη συνέχεια μιλήσει ο κ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, στη συνέχεια ο κ. Κατσούτης και μετά ο κ. Τίνης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους σχετικά με τον προβληματισμό που αναπτύσσεται για την οικιστική υπερανάπτυξη ότι υπάρχει και το άρθρο 101 του Ελληνικού Συντάγματος το οποίο ρητά αναφέρει ότι και η πολιτεία αλλά και η διοίκηση όταν νομοθετούν ή εκδίδουν κανονιστικές διατάξεις είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των νησιώτικων περιοχών. Και επειδή τώρα τελευταία έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα εδώ στην Κέρκυρα, σε ένα οικόπεδο, όπως αναφέρθηκε για εσάς κύριε Πρόεδρε, το οικόπεδο Δεσίλα εδώ στην Κέρκυρα, σε μια έκταση περίπου 30 στερμάτων, υπάρχει ένα διάταγμα το οποίο προβλέπει συντελεστή δομή σε 1,4%, δηλαδή σε αυτό το εμβαδό μπορεί να χτιστούν 50.000 τετραγωνικά μέτρα.
Νομίζω ότι είναι πρόδειλα αντισυνταγματικό και ως τέτοιο πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε εδώ την ευθύνη να το προσβάλλουμε για να καταργηθεί. Βέβαια αναμένουμε και τις αποφάσεις και τις τοποθετήσεις των αρμοδίων εδώ οργάνων, εδώ Δημοτικού Συμβουλίου, Νομαρχιακού Συμβουλίου, αλλά πάση περιπτώσει εμείς πρέπει να ενεργοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο το οποίο θα ήθελα να πω έτσι σαν περισσότερο ερώτηση, αν σας έχει απασχολήσει, είναι το πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού. Γενικότερα, εδώ στην Ελλάδα ίσως να μην έχουμε τόσο σημαντικό πρόβλημα και πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει και το οικιστικό πρόβλημα και την επέκταση των οικισμών, γιατί μας είπατε ότι μόνο το 5% έχει αναγνωριστεί ότι πρέπει λογικά για να μπορέσουμε να προστατέψουμε το οικοσύστημά μας να είναι, πώς το είπατε, εντόνου ενεργειακής χρήσεως. Αυτό έτσι αν μας έχει προβληματίσει, αν σας έχει προβληματίσει, πώς μπορεί να συμβαδίσει με την ανάπτυξη του πληθυσμού, αλλά και όλες τις πηγές ενέργειας που καταναλώνουμε. Δηλαδή μήπως η πίεση αυτή πρέπει, ρωτάω, να μας κάνει να αναθεωρήσουμε αυτό το ποσοστό και ίσως πρέπει να πάμε, γιατί θα πρέπει να ζήσουμε σε αυτόν τον πλανήτη αναγκαστικά, να αυξηθεί αυτό το ποσοστό το 5% να γίνει μεγαλύτερο, σαν ερώτημα φιλοσοφικό το θέτω περισσότερο. Για το πρώτο πράγμα που είπατε, σωστά είπατε. Μάλιστα, αν δείτε το διάταγμα αυτό, θα είναι παλιό διάταγμα που του έδινε αυτό το... 93. Έχει ξεπεραστεί από τα δεδομένα σήμερα και πλέον δεν είναι σε συμφωνία με τις αρχές της βιωσιμότητας αυτό. Έτσι, θα το προσβάλλετε ότι εξ αρχής το αγνοεί τις αρχές της βιωσιμότητας που λέμε, η βιωσίμου πολεοδομίας. Δεν είναι για εκεί για ένα ακόμη, ένα τέσσερα που λένε. Αυτό μιλάμε ότι είναι, υπάρχουμε σε αυτό, αυτό είναι η νομολογία του πέμπτου τμήμα. Δηλαδή τις συντελεστές, οι οποίοι στην Αθήνα είχαν και φτάσει σε παράλογα πράγματα ύψη, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα, ξέρετε βέβαια ότι η Ελλάδα σαν χώρα δεν έχει βιολογική αύξηση. Δηλαδή τα κενά τα καλύπτει με τους μετανάστες. Τα νησιά όμως εμφανίζουν ξαφνικά μια αναζωογόνηση. Έχουν δηλαδή, ενώ στο παρελθόν, εγώ θυμούμαι πολύ καλά, στο τέλος της δεκαετίας του 50, ότι είχε γίνει μια φοβερή κρίση εκεί και αδειάζαν τα νησιά, φεύγαν, είχαν μαρασμό τα νησιά. Τώρα αντιθέτως, δηλαδή, τώρα τα νησιά έχουν αύξηση πληθυσμού. Προδήλως διότι δημιουργήθηκαν επαγγέλματα και ξαφνικά ανακάλυψαν, ας πούμε, και επιστήμονες. Τώρα υπάρχουν να βρεις γιατρούς, ό,τι θες στα νησιά, ενώ πρώτα υπήρχε. Υπάρχουν άνθρωποι που αποφασίζουν και ξένοι ακόμα. Μπορεί να δεις σε μικρό νησί γιατρό να μένει μονίμως και όλο τον χρόνο. Ποιότητα ζωής ανωτέρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό το αντιμετωπίσαμε στο δικαστήριο. Εξής, είπαμε ότι έχουμε καταρχήν ένα πολεοδομικό δίκτυο που καλύπτει όχι μόνο την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και την προσδοκομένη δημογραφική εξέλιξη. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε ότι σε περιπτώσει δημογραφικής εξελίξεως θα επεκτείνεται το δίκτυο. Αλλά απαγορεύσαμε το επικίνδυνο πράγμα που είναι να σου σφινωθούν αυτές οι ιδιωτικές πολεοδομήσεις ή οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί. Έχουμε απαγορεύσει στα νησιά, είναι νομολογία χρήσιμη και θαυμάσια αυτή, που είπε ότι νησιά δεν έχει οικοδομική συνεταιρισμή και τέτοια. Είναι οι οικισμοί δεδομένοι. Μόνο αυτοί επεκτείνονται κατά τον λόγο τη δημογραφική αυξήσεω. Θα ελέξετε, και εμεί δεν το λέμε, δεν σα είπα εγώ επειδή 5% είναι η φόρμουλα, 5% θα γίνει. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει σε κανένα νησί λιγότερο από 10%. 10% έχουν. Δηλαδή, μπορούμε να το βρούμε, να εξετάσουμε την έκταση των πολεοδομικών σχεδίων εν σχέση προ το εμβαδόν του νησιού, θα βρεθούν πόσο είναι. Λοιπόν, μην το παίρνουμε ότι θα το βάλουμε με μαθηματική φόρμουλα, όχι. Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε το δίκτυο και εν συνεχεία θα προβλέψουμε ότι αυτό μπορεί να επεκτείνεται με την ομαλή δημογραφική εξέλιξη. Αλλά όχι για να πάρετε τουρίστες και να κάνετε αυτό. Μόνο. Γιατί μετά θα έρθει και το θέμα ποιος είναι ο βιώσιμος τουρισμός. Πόσο της εκατό του πληθυσμού μπορεί να έρθουν τουρίστες δηλαδή να μείνουν. Αυτό που είναι δυσκολότατο θέμα. Κανείς δεν το... είναι υφέρος εκατότητα. Δεν το έχει συζητήσει αυτό κανέναν. Αυτό είναι το... στην καρδιά του ζητήματος. Το οποίο αποτελέσει μέρος συζητήσεως και του σχεδίου. Ότι πόσους τουρίστες θα χαιρόμαστε επειδή θα έρθουν 1 εκατομμύριο. Ποιος θα μας έλεγε. Το άκουσα και δεν το πίστευα.
ότι λέει ένα εκατομμύριο. Λοιπόν, άμα του κάνεις μια μελέτη και του δείξεις τι σημαίνει από απόψεις αποβλήτων το ένα εκατομμύριο, δηλαδή πιστεύω ότι θα αρχίσουν να μιλάνε σοβαρότερα οι άνθρωποι. Γιατί τώρα νομίζουν έτσι και όχι μόνο εσείς, δηλαδή οι υπουργοί και διάφοροι λένε είναι αυξήσιμο. Ο τουρισμός θα επιλύσει το πρόβλημα της Ελλάδος. Χωρί να λένε τι σημαίνει αύξηση, άμα του πεις ότι ξέρεις δεν μπορεί να πετάς μπουκάλια και τέτοια, δεν υπάρχει τρόπος να πάρεις το νησί. Επομένως πώς θα έρθει αυτός. Πώς θα πεις εσύ ότι εγώ δεν δέχομαι να εισάγω εκ προτέρων απορρίμματα. Μπορώ να πάρω αυτά που μπορώ να απορροφήσω, όχι παραπάνω. Άμα λοιπόν του δώσει όλα τα στοιχεία του προβλήματος, πιστεύω ότι θα οριμάσει η συμπεριφορά των ανθρώπων. Γιατί τώρα σκέπτονται πεδαριώδος όταν αυτό νομίζει ότι θέλω οπωσδήποτε να πάρω χρήματα από τον τουρίστα, και δεν σκέπτεται τι σημαίνει ο τουρίστας για την Κέρκυρα, δεν σκέπτεται λογικά. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα το δούμε, είναι και το δυναμικό σύστημα θα του πάρουμε το οικιστικό, ότι θα έχει μια διαφυγή, μια. Και θα υπολογίσουμε βέβαια και το πού μπορεί να είναι, μέχρι πόσο μπορεί να αυξηθεί ο πληθυσμός Ελλήνων. Γιατί αλλιώς θα γίνουν αυτά που γινόταν, ο Ηρόδοτος γράφει μέσα και ο Παυσανίας ιστορίες τραγικές για τα νησιά. Στη Σαντορίνη, όταν εξυντλείτο το όριο που μπορούν να μείνουν, επιλέγανε ένα μέρος του αριθμού και το οποίο θα έκανε υποχρεωτικό απικισμό. Και έχει τραγικές σκηνές που αυτοί πάνε εκεί, δεν βρίσκουν στην Αφρική και ξαναγυρίζουν και τους πετροβολούν να τους διώξουν ξανά. Από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή, ο άνθρωπος από τον νησί κατάλαβε ότι στο νησί θα ζήσουν οι ορισμένοι. Με όλη την καλή θέληση να έχουμε, δεν θα μπορούν να ζήσουν παραπάνω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα το κανονίσουμε με ευρύτητα αντιλήψεως και με συνήθειες, αλλά από εκεί και πέρα, που δεν το περιμένω εγώ για αυτό, πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι μετακινούνται άμα αυξηθεί η οικιστική επικοινότηση. Πηγαίνει που δεν του αρέσει η πολυοικονομία, θα πάει κάπου αλλού. Η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχει αρκετό χώρο για τους Έλληνες. Γι' αυτό δεν είναι, πρέπει να πω, ότι εμείς δεν θεωρούμε το ότι δεν αυξάνεται ο πληθυσμός ότι είναι κακό. Διότι η βιωσιμότητα δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί επάπειρον ο πληθυσμός της γης. Βιωσιμότητα πρέπει να αυξηθεί τόσο ο πληθυσμός όσο μπορεί να έχει την υποστήριξη των οικοσυστημάτων, να μην τα καταστρέψει. Άρα λοιπόν είμαστε καλά από τις απόψεις αυτής και έχει αρκετό φυσικό απόθεμα. Αλλά φυσικά αυτό θα φέρει και επανεκτέταση και του ζητήματος της μεταναστεύσεως στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πόσους μετανάστες μπορεί να δεχτεί η χώρα κλπ. Και ειδικώς και η Κέρκυρα ή άλλοι, έτσι. Τόσοι είναι αυτοί, πόσοι θα είναι σε αυτοί εδώ, έτσι. Κι άλλο. Μισό λεπτό, επειδή έχουμε τώρα, μισό λεπτό κύριε Τσιμάνη, ναι. Να κάνουμε να ρωτήσει ο κύριος Κατσούλη. Κύριε Δεκλερή, σας ευχαριστούμε για την ωραία σας ομιλία. Σας έχουμε παρακολουθήσει και άλλη φορά που είχατε έρθει και είσαστε πάντα εύστοχος. Αναλύετε πάρα πολύ τα θέματα της βιωσιμότητας, της αειφορίας, όπως λέμε. Και θέλω να πω όσον αφορά πόσοι τουρίστες, τη φέρουσα ικανότητα. Ήδη ο μελλοντολόγος Γιούγκ, αν ξέρετε, από το 1980 σε ένα άρθρο του στη Γκέο, σε ένα περιοδικό Γκέο, μιλούσε στα γερμανικά «Wieviel Touristen pro Hektar Strand», πόσοι τουρίστες κατά, ας το πούμε, τετραγωνικό χιλιόμετρο περίπου, ήδη το 80. Πόσες εργασίες έχουν γραφτεί στο εξωτερικό για τις επιπτώσεις και τις καταστροφικές επιπτώσεις του τουρισμού, εμείς εδώ τον βλέπουμε ακόμα ως ευλογία. Πολλοί άλλοι μιλάνε για κατάρα. Θα μου πεις, μαύρο-άσπρο δεν είναι η λύση. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες εργασίες διδακτορικές, επιστημονικές εργασίες που αναλύουν οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές επιπτώσεις. Και το κινήματα, όπως ξέρετε, στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στο Βερολίνο, στην ITB του Βερολίνου, που είναι το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο κάθε χρόνο, που έρχονται όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό, και όχι μόνο από την αγοραπολισία τουριστικών πακέτων, όπως το βλέπει και η Κέρκυρα, που εκπροσωπείται συνέχεια έτσι, και μόνο μετράει με κεφάλια. Θα φέρουμε περισσότερα κεφάλια, άρα περισσότερους τουρίστες, άρα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και είναι πιο καλό. Σήμερα, όπως είπατε, 1 εκατομμύριο και έρχονται στην Κέρκυρα. Στην Ελλάδα, 15 εκατομμύρια περισσότερα και 10-11 είμαστε ο πληθυσμός μας. Και πού είσαι ακόμα, θα πολλαπλασιαστεί ο αριθμός αυτός.
το αεροδρόμιο που σας είπα, το έχουν τριπλασιάσει το τελείο. Προσφέρουν κακή υπηρεσία στον κόσμο. Θα υπάρξουν αυτές οι ατέλειες, αλλά θα είναι καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Άμα αυτό εννοούμε, δηλαδή μην περιμένετε ότι θα γίνει ξαφνικά ένας οικολογικός παράδεισος. Αν κατορθώσουμε και τους βάλουμε στην ιδέα του κορταξικού σχεδίου, διασωθούν ορισμένα πράγματα, λίγο-λίγο θα μπουν. Εμένα θυμάμαι ότι ήρθε άνθρωπος, αξιωματούχος της διοικήσεως, δεν λέω το όνομά του, μου λέει θέλω να σας ζητήσω καθυστερημένα συγγνώμη. Όταν μιλούσατε για βιωσιμότητα σε αρχές του 90, λέγαμε ότι λέτε παράδοξα πράγματα. Παραδοξολογήσατε, ήταν μέσα σε επιχοδέας. Μετά λέει που πήγαμε στην Ευρώπη και τα είδαμε και τα είδαμε, σας ζητώ λέει αναδρομικό συγγνώμη γιατί πράγματα εμείς δεν ξέραμε τότε πλέον. Έξερα. Μάθαμε μετά. Το ίδιο ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι οι κάτοικοι θα έρθουν μια μέρα, όπως ο νέος, ο όριμος άνθρωπος, μετανιώνει για τα λάθη που έκανε όταν ήταν νέος, το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Θα μετανοήσουν που τα έχουν κάνει αυτά μετά. Αργά κύριε Πίδε, θα καταλάβουν. Εγώ λέγω ότι πρέπει λοιπόν να γίνουν αυτά και να διαφωτίζονται συνεχώς από τον τύπο, αλλά δεν λέμε ότι θα γίνουν με τα τρόπο ρόδινων τα πράγματα. Όχι, δεν θα γίνουν με ρόδινων. Αλλά θα είναι καλύτερα από το να μην γίνουν. Ο κύριος Γκίνης. Άμα είναι με την δεν πειράζει. Άμα είναι άμα μεγαλύτερο. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ρωτήσω το εξής. Πολύ σύντομα. Ζούμε σε μια μικρή κοινωνία. Τα νησάκια, τα νησιά τα μικρά έχουν και μικρές κοινωνίες. Ποιος είναι ο ρόλος των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών στην τοπική κοινωνία? Εδώ δηλαδή, αν συμβεί κάτι, αν ένας φουκαράς πολίτης δεν ξεσκοθεί, δεν φωνάξει, ένας μη κυβερνητικός σύλλογος δεν φωνάξει, δεν κινδυνεύσει, δεν απειληθεί, όλα πάνε μια χαρά. Μπορεί ένας εισαγγελέας να πει τι γίνεται, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που κάνετε, για άλλα τα μου εξηγήστε, γιατί γίνεται αυτό και εκείνο. Και αν μπορεί, γιατί δεν το κάνει. Και οι δικαστικές και οι εισαγγελικές αρχές ξυπνάνε όταν πολίτες ή πολίτης διαμαρτυρηθεί με κίνδυνο της ζωής του. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σας στο διαχωρισμό περιβάλλον, Υπουργείο Περιβάλλοντος από το ΕΠΕΧΟΔΕ. Και δύο ερωτήματα που είναι μαζί, αν έχετε ακούσει, γιατί εδώ στην Κέρκυρα έχουμε μια Αλβανία απέναντί μας, αν έχετε ακούσει ότι, και αν αληθεύει ότι θάβουν τοξικά και άλλες επικίνδυνες ουσίες της Ευρώπης στην Αλβανία, αν το έχετε υπόψη σας να μας ενημερώσετε, και αν έχετε ακούσει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία, στην Νότιο Αδριατική και Βορειοϊόνιο, έπεσαν βόμβες με εμπλουτισμένο ουράνιο στο θαλάσσιο πληθυσμό του Βορείου Ιωνίου και Νοτίου Αδριατικής. Αν το έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ. Αν το ξέρει και η Αθήνα. Δεν έχει γνώση. Πρέπει να πάρει λίγο γνώση. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι γνώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι πτωχή στους τακτικούς δικαστές. Και έτσι οι παραλήψεις που γίνονται και οι συμπεριφάσεις εμποδίζουν πάρα πολύ την εφαρμογή του Υπουργείου. Λοιπόν, αλλά ενθαρρύνουμε τελευταία εμείς και τους οικολογικούς συλλόγους και όλους άλλους να αναφέρονται στον εισαγγελέα όταν υπάρχει έδαφος να παρέμβει. Τώρα θα ξέρετε και από την πείρα σας, αν είστε νομίζω, ότι οι εισαγγελείς είναι απρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνη μιας λύσεως. Γι' αυτό πολλές φορές προτιμούν να φέρουν έναν άνθρωπο στο ακροατήριο μόνο ότι μπορούσε να τον πάψει τη δίωξη εξ αρχής ο ίδιος. Δεν υπάρχει λόγος. Για να μην αναλάβει την ευθύνη, ενώ ξαναπάνω το κάνουν. Έχουμε λοιπόν και αυτή την παγία στάση και το γεγονός ότι δεν ξέρουν αρκετά. Αλλά αυτός όμως είναι ένα λόγος να οι σύλλογοι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Πρέπει δηλαδή να ζητήσει ακρόαση από τον εισαγγελέα, να τον ερημώνει, να τον ενημερώνει, να του δείχνει το υπόμνημα, να του εξηγεί. Οπότε και ο ίδιος προβληματίζεται για την υπόθεση αυτή. Νομιαρχή έχουμε ζητήσει εμείς να υπάρξει μια καλύτερη εκπαίδευση των τακτικών δικαστικών. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς αυτό. Στο Ιωάννημο μας απασχόλησε αυτό το πράγμα. Είναι προς τιμήν του ΟΗΕ ότι είπε ότι από εδώ και πέρα η μετανάπτυξη, αν θα πάει μπροστά, θα πάει από τους δικαστές, όχι από τους πολιτικούς. Τελείωσε ο ρόλος αυτών. Κάναν τις διακηρύξεις. Από εδώ και πέρα είπαμε, τέθη αυτό το μότο. Δεν χρειαζόμαστε άλλους νόμους. Έχουμε νόμους. Έχουμε παραπάνω από ό,τι χρειάζομαι. Θέλουμε των νόμων. Και μάλιστα το Επιμελητήριο έκανε ένα σεμινάριο υπό την αιγίδα αυτών των και καλέσαμε όσοι είναι εκτελεστές. Εκτελεστές όρισαμε όχι μόνο τον δικαστή, αλλά τον περιβαλλοντολόγο, ακόμα και τον πολίτη ο οποίος κάνει δουλειές που ανακατεύεται μέσα να πάρει οδηγίες για την εκτέλεση προς τα πίσω. Λέμε δεν έχουμε πρόβλημα νομοθεσία, έχουμε πρόβλημα εκτελέσεων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο.
Και όταν παγκοσμίως αναγνωρίζεται ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει από το Ρίο μέχρι σήμερα που είναι 15 χρόνια, πολύ περισσότερα. Γιατί δεν τα κάναμε, δεν υπάρχει εκτέλεση. Υπάρχει εκτέλεση. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούμε. Αλλά πρέπει να έχουμε και επίγνωση ότι αυτό που ζητάμε είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτιστική στροφή. Είναι πολιτιστική στροφή που δεν γίνεται σε 5-10 χρόνια. Έχω πει πολλές φορές ότι θα κάνουμε υπομονή μεγάλη και θα διδάξουμε και υπομονή, αλλά τι είναι αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ενημέρωση των δικαστών και με σταθερή επιμονή, χωρίς να γυρώμεθα αντιπαραθέσεις και τα άλλα, λοιπόν, έχουν ακριβώς να συμμετάσχουν. Και θα γίνει διόρθωση των δικαστών, το πρώτο που με ρωτήσατε. Το δεύτερο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν θα πω ονόματα. Κάποιοι μας είπαν να τους κάνουμε ένα πρόγραμμα και το πρώτο που έγραψα εγώ είπα ότι πρέπει να χωρίσει το Υπουργείο. Διότι τη στιγμή αυτή είναι ένα τέρας, διότι έχει ένα γίγαντα που έχει σφιχταγκαλιά σε ένα νάνο και τον χρησιμοποιεί ως άλλοθε τον νάνο. Είναι ο Υπουργός που κάνει τα δημόσια έργα και έχει τον νάνο, τον βγάζει κάθε τόσο ότι είναι το περιβάλλον που του τα λέει αυτά να τα κάνει. Λοιπόν, είπαμε αυτό το τέρας πρέπει να τελειώσει. Σας πληροφορώ ότι δεν είδε το φως αυτή η πρόταση. Πουθενά. Ενώ έπρεπε να είναι το πρώτο που αρχίζει ο χωρισμός του Υπουργείου, γιατί είπατε ότι στην Ελλάδα, τους είπα, δεν έχετε υπεύθυνο περιβαλλοντικής πολιτικής. Δεν υπάρχει υπουργός περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Υπάρχει υπουργός δημοσίων έργων αυτή, που έχει το άλλο θεατρό του περιβάλλοντος. Τώρα, στην Αλβανία τι γίνεται. Αυτό βέβαια είναι η πιο ανήθικη πράξη που γίνεται. Εξαναγκάζονται οι λαοί και σαλαμέρι να δεχθούν χημικά και τέτοια. Αυτό είναι. Αυτό είναι οι ατιμίες των πολιτισμένων της Ευρώπης. Δεν ξέρω τι εξαναγκάστηκε να κάνει. Νομίζω ότι από κάποιο σημείο θα πρέπει οι Έλληνες να αφήσουν να κάνουν αυτοτελείς έρευνες στην Ιατιμή. Γιατί δηλαδή, ξέρω ότι το έχουν πει ότι ρίχτηκαν και βόμβες και έγιναν όλα αυτά τα άτιμα πράγματα που πήγαιναν τότε. Μπορεί να είναι και τώρα να έχουν γίνει εκεί. Θα πρέπει λοιπόν εσείς πρέπει να περιμένετε να μετακινηθούν άλλοι, ούτε θα το κάνει το κράτος. Εμείς υποστηρίξαμε ευθύς εξαργισμένα. Το πέμπτο τμήμα δημιουργήσε το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα. Του υποστηρίξαμε παντού. Είπαμε: δεν περιμένουμε από κανένα, δεν περιμένουμε από το κράτος, δεν περιμένουμε από τίποτα. Αν μόνοι σας εσείς σε κάθε τόπο δεν φτιάξετε μια επιτροπή να αρχίσετε να ενδιαφέρετε και να κάνετε, να εγείρετε τα θέματα, δεν θα υπάρξουν. Η νομολογία υπήρξε, έχω πει του συμβουλή πολύτιμη που είναι, είπαμε ότι υπήρξε αφενός, μένει διότι υπήρξαν πολιτικοί, οικολογικοί σύλλογοι που δημιουργήθηκαν κι αυτοί φέροντας τα ζητήματα στο δικαστήριο. Αφετέρου δε, διότι ακολουθήθηκε από τον κόσμο και δόθηκε κάποια διάσταση από τον τύπο. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάντοτε. Εγώ πιστεύω προσωπικώς στο θέμα του περιβάλλοντος θα υπάρξει αν υπάρχει. Μία μικρά μερίς φωτισμένου κόσμου που παρακολουθεί αθορύβως χωρίς να κάνει μεγάλη φασαρία και παρακολουθεί και καταγράφει. Και κοινή από δε, με αυτό το θέμα υπάρχει και παράγει πληροφορία. Και το επιμελητήριο γι' αυτό έγινε, για να δώσει την πληροφορία που δεν την έχει ο σύλλογος. Μας ρωτάει, τι λέμε, τι κάνουμε σε αυτό, αυτό θα κάνεις. Λέμε, πρέπει να υπάρχει και να διαδώσει πληροφορία. Συνεπώς, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Ούτε θα γίνουν αυτόματα τα πράγματα, αλλά ούτε και μπορεί να τα εγκαταλείψουμε, διότι δεν ακούνε και δεν κάνουν. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτό. Με άλλα λόγια, είναι η πορεία, όπως έχω πει, προς το βιώσιμο μέλλον. Είναι μονόδρομος, αλλά δυστυχώς διαδρομής μεγάλων αποστάσεων, όχι διαδρομής ταχύτητας. Ο κ. Καλησπεράδης και αφήσουμε με τον κ. Τσουμάνη. Είχα έρθει νομίζω πριν 10 χρόνια, ελπίζω να βρήκατε την κέρκυρα λίγο χειρότερη. Τη τέτοια ώρα που είμαστε, έχουν περάσει δηλαδή από 2,5 ώρες περίπου και υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα υπάρχουν. Λοιπόν, παρακολουθείτε και τις ανακοινώσεις της κυβερνήσεως. Οι οποίοι είναι αυτές που λέτε και εσείς, ότι δεν έχουν εγκουτάσει. Μου θυμίζει λοιπόν έναν Αμερικανό, κάποτε είχαμε πραγματική υπόθεση, διότι η εμπειρία του επιμελητηρίου και του συμβουλίου είναι μοναδική στον κόσμο, ότι δεν είναι θεωρητική, είναι από προβλήματα επαχτά. Έχει διαμορφωθεί, δεν είναι ιδέες που αναπτύσσουμε, λύσαν προβλήματα. Λοιπόν, ήταν το θέμα, ποια ήταν η φέρουσα ικανότητα μιας ακτής. Και πώς θα προσδιοριστεί η φέρουσα, πόσοι του μπορούν να πηγαίνουν να κολυμπούν εκεί. Λοιπόν, δεν θα σας απασχολήσω χρόνο σε αυτό το πρόβλημα του, ότι ήταν η σωστή λύση κλπ. Θα απαντήσω με έναν Αμερικάνο, ο οποίος μαζί μου έπαιρνε. Εγώ λέει, ξέρετε πώς μπορώ να το λύσω αυτό το πράγμα, λέει.
μπορεί να βγάλω μια τρομακτική, λέει, φέρουσα ικανότητα. Θα κολυμπούν με βάρδια εδώ, μου λέει, δεν ξέρω πως χιλιάδες άνθρωποι έβγαλε αυτός. Ότι θα τους ρυθμίζει έτσι, ότι θα πηγαίνουν γκρουπ επί 24 ώρου βάσεως και θα έβγαλε ένα νούμερο φανταστικό. Τη στιγμή κατά την οποία, ξέρω εγώ, δουλεύανε εκεί στο Υπουργείο, είχε υποδείξει ένας, έλεγε, έβαζε 10 τετραγωνικά για κάθε άνθρωπο. Και δεν θέλω να επαναλάβω εδώ το χιούμορ που γινόταν, γιατί που του βρήκε τα 10, πως τι υπολόγισε ακριβώς με τα 10, εν πάση περιπτώσει. Τώρα σας πω ότι αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο, όπως λέτε. Αυτοί πιστεύουν ότι μπορεί πράγματι εδώ να έρθουν να περιορίσει τους άνθρωπους. Δεν παρέχουν καμία εξήγηση. Εγώ ακούω και στους αρμοδίους υπουργούς, ποτέ καμία απάντηση. Πώς το βρήκε, γιατί θα γίνει, πώς, τίποτα. Είναι de facto. Αλλά είναι αυτό που είπε ο κύριος τώρα. Δυστυχώς δημιουργούν στον κόσμο την πεποίθηση ότι υπάρχει πράγματι αυτές οι απόψεις είναι πολυτέλεια. Έτσι λέγανε μερικοί. Θέλουν να κάνουν, λέει, την Ελλάδα Σουηδία ή Ελβετία. Εδώ είναι Ελλάδα. Έχουμε προβλήματα, λέει, υπακτά και τέτοια. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, κύριε, ότι θα πρέπει να καταλάβει εκείνος ότι εάν τώρα πάρει εισόδημα με τον τρόπο που θέλει, είναι πάρα πολλοί εκείνοι που εκφράζουν τέτοιες ιδέες. Έλαβαν χρόνια επιστολές από αυτούς που λέγανε, γιατί μας κυνηγάτε, λέει, εμείς έχουμε ένα σπιτάκι μέσα στο δάσος, το φροντίζουμε το δάσος, και δεν θα έχει πυρκαγιές, το φροντίζουμε το δάσος, τι παθαίνει από εμάς. Τέτοια παρεξήγηση δεν καταλάβαινε, δηλαδή σε πολλά πράγματα, δεν πρέπει να ανάλωσε, εγώ είμαι ένας μικρός με αυθαίρετο και από εκεί. Σε ένα σημείο πρέπει να σου πω την ανθρωπιστική πλευρά αυτή την είχαμε πάρει υπόψη. Δηλαδή το πέραμα και το κερατσίνι και τα λοιπά σωθήκαν ως οικισμοί από αυτή την αντίληψη. Βγάλαμε τη θεωρία ότι εκεί είναι σκληρή επιβίωση και μπορεί να τους νομιμοποιήσει αυτούς. Αλλά από αυτό φτάσαμε μετά στον αυθαίρετο, ο οποίος είχε ξενοδοχεία πολυτελή. Τώρα δεν υπάρχουν οι αυθαίρετες, είναι βίλες, τέτοια πράγματα, βίλες και ξενοδοχεία. Δεν κάνουν τη διάκριση αυτή. Εγώ πιστεύω ότι όταν θα κάνουμε αυτά μέτρα θα έχουν μια ευκαμψία που θα καλύψουν τις περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίες δεν δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν θα γίνουμε και από τη σειρά μας απάνθρωποι για σας, όχι. Αλλά τελικώς όμως θα ενταχθούν σε ένα, γιατί και ο ίδιος θα καταλάβει ότι αν όλοι κάνουν αυτό που θέλει αυτός, δεν θα γίνει τίποτα. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να έχουμε μια άλλη ευκαιρία στο μέλλον να πούμε περισσότερο. Από την οργανωτή φορέα την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Κέρκυρας, ο πρόεδρος κύριος Δημήτρης Φαραγγιώτης, απονείμει τιμές στον κύριο πρόεδρο για την εξαιρετική τιμή που μας έκανε να έρθει κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, άμα έρθετε στο επιμελητήριο, η βιβλιοθήκη με ένα μέρος είναι τέτοια πράγματα. Θα είμαστε στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος, διότι είμαστε καλεσμένοι από το Πανελλήνιο Δίκτυο και το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος για μια διήμερη συζήτηση για το θέμα του συντάγματος, τροφοδοτήσεως του συντάγματος. Αρχίζει ο αγώνας, γιατί ναι. Πάλι το αντί να διδαχθούν από την προηγούμενη, για να καταλάβετε τις δυσκολίες που λέτε όλοι και άλλοι, αντί να διδαχθούν από αυτά, επανέρχονται επί του ίδιου πράγματος και επί των δασών και επ' αυτό. Αλλά λέω εγώ ότι με όση επιμονή επανέρχονται, με ίση και διπλάσια εμείς θα εμένουμε σε αυτά. Όλες οι κολεγικές οργανώσεις, 6 το μηνό θα είναι το πλητέο που θα δώσουμε τον αγώνα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και πάλι τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας και την